κάτσε το στιλέτο μόλις μπήκε μέσα μετά από λίγο, γιατί μου είπε ότι εγώ ξεκάνω κέφι εδώ και 20 χρόνια. Βασικά κάνω εγώ αυτό που θέλω. Ένα σατανά, ένα μεταμορφωμένο τέρας. Θέλω να πω τι. Και από έναν άνθρωπο που τον έβλεπα σαν ιερέα, που τον έβλεπα σαν συγκάτοικο, που τον έβλεπα σαν άνθρωπο. Καλησπέρα, αγαπημένοι μας τηλεθέατες. Ζωντανά, όπως κάθε μέρα κοντά σας, με ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα σήμερα. Μας σόκαρε στην κυριολεξία. Η επιστολή ενός νεαρού έφτασε στο γραφείο μία από αυτές τις μέρες και μας άφησε άφωνους. Διαβάσαμε το τι ακριβώς είχε συμβεί. Είχε πέσει θύμα βιασμού από έναν 60χρονο ιερέα, ο οποίος έμενε στην ίδια πολυκατοικία με τον νεαρό. Τώρα, το συγκεκριμένο άτομο είναι γύρω στα 40 χρόνια, είναι κοντά μας σήμερα. Είναι και άτομο με κάποια κινητικά προβλήματα. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι όλοι είμαστε ακόμη περισσότερο ευαισθητοποιημένοι, έτσι κι αλλιώς, σε ένα θέμα βιασμού. Όλες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης είναι σήμερα κοντά μας ο Νίκος Αριδάκης, για να μας μιλήσει γι' αυτό και να μοιραστεί μαζί μας. Νίκο μου, πριν αρχίσουμε ακόμη, πριν καν πούμε μία κουβέντα, συγκινήθηκες. Σε ευχαριστώ για την παρουσία σου. Ξέρουμε ότι το θέμα έχει φτάσει και στην Εκκλησία. Θα σου δώσω λίγα λεπτά να ηρεμήσεις. Θα πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε να ξεκινήσουμε αμέσως μετά με τη δική σου περιγραφή. Καλησπέρα, κυρία Μαυρίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ποινικολόγος, είστε εδώ για να βοηθήσετε το συγκεκριμένο άτομο. Βεβαίως. Προφανώς για να αναλάβετε την υπόθεση. Έχει γίνει κάποια μήνυση. Μάλλον έχετε αναλάβει την υπόθεση. Έχει γίνει κάποια μήνυση. Θα θελήσουμε να μας εξηγήσετε. Ναι. Θα πρέπει να ενημερωθώ τι έχει γίνει μέχρι στιγμής δικαστικά, βέβαια, γιατί δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι. Αλλά θα τα πούμε εδώ. Κυρία Τζάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καθηγήτρια κοινωνιολογίας, για την παρουσία σας κάθε φορά κοντά μας. Να είστε καλά. Που μου κόβεται όμως η ανάσα με αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω πώς να εκφραστώ, δεν ξέρω πώς να αντιμετωπιστεί. Άλλο να το ζεις, να το έχεις υποστεί και άλλο εμείς απλά να μιλάμε, να σχολιάζουμε. Βεβαίως υπάρχει κάποια εξέλιξη νομική, αλλά και από την Εκκλησία, από την Αρχιεπισκοπή. Κύριε Κολάτο, καλησπέρα και σε εσάς. Γνωστός σκηνοθέτης σε όλους μας και έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ και με τα εκκλησιαστικά. Έχετε κοντέψει να αφοριστείτε. 80 δίκες. 80 δίκες. 80 δίκες. Πρωτόδικα είχα και πολλά χρόνια φυλάκιση. Μετά τα κέρδισα. Να. Άλλη μια περίπτωση ιερέα που δεν δίστασε να καταστρέψει έναν άνθρωπο. Μητροπολίτης. Μητροπολίτης. Πρίγκιπες, η τελευταία πρίγκιπες είναι οι Μητροπολίτες. Λοιπόν, κύριε Σούρα, να συνδεθούμε και με link. Είναι κοντά μας ο ψυχίατρος, ψυχολόγος. Κύριε Σούρα, καλησπέρα σας. Πώς είστε? Καλησπέρα σε όλους. Μας ακούτε, παρουσιάσαμε καλησπέρα. Το θέμα. Ναι, έτσι, με κομμένη την ανάσα θα πάμε σε αυτό το θέμα σήμερα. Μου κάνει πολύ εντύπωση που άρχισε να κλαίει. Αυτό είναι. Αυτό με βάζει σε ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Δηλαδή, ότι πάει να πει ότι εκτός από το θέμα καθεαυτού, ίσως να υπάρχει και μια συναισθηματική πίεση αυτή τη στιγμή. Είναι αντικειμενικό. Εσείς μπορείτε να καταλάβετε καλύτερα από τον καθένα μας. Εμείς λογικά μπορούμε να καταλάβουμε, βέβαια, τι έχει περάσει αυτός ο άνθρωπος, αλλά εσείς καλύτερα ξέρετε τι συμβαίνει με στην ψυχή και κατά πόσο μπορεί να έχει. Δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες. Κυρία Δρούζα, γιατί αποφάσισε να δείξει το πρόσωπό του? Προσέξτε, θέλω να κάνουμε το γρήγορο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να μπορεί μετά να ανοίξει η συζήτηση και να έχουμε χρόνο. Πολύ σωστά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε. Η συγκλονιστική περίπτωση του Νίκου Σαριδάκη σήμερα. Ο Νίκος είναι 40 ετών σχεδόν. 42. Ένα παιδί, 42 παιδί. Ναι. Ένας άνδρας που μεγάλωσε σε ένα χωριό στην Κρήτη. Με δύσκολα παιδικά χρόνια, γιατί έχει αντιμετωπίζει κάποιες κινητικές δυσκολίες. Μέχρι τα 8 σου χρόνια δεν μπορούσες καν να σταθείς όρθιος, έτσι Νίκο? Βαθιά θρησκευόμενος. Κοίτα. Αλλά πριν 1,5 χρόνο, σε μια περιοχή εδώ στην οικία της Αθήνας, έπεσε θύμα ασέλειας από έναν ιερέα, διορθώνω, όχι Μητροπολίτη, ιερέα. Ιερέα. Θα ήθελα να δούμε το βίντεο
Και σε σύνδεση είναι και ο κύριος Σούρας κοντά μας. Να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί τη δική σου αφήγηση. Βεβαίως, κύριε Σούρα, να δούμε πρώτα την αφήγησή του και μετά να κάνετε και την ερώτηση που θυμόμαστε ή είναι ακριβώς το γιατί είχε την ανάγκη να το μοιραστεί. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας λέει στο βίντεο. Πριν από 1,5 χρόνο, σε μια συνοικία της Αθήνας, παίχτηκε μια τραγωδία σαν αυτές που είναι αδύνατον να συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Ο 42χρονος σήμερα Νίκος Σαριδάκης, άνθρωπος με κινητικά προβλήματα αλλά και έντονα ψυχικά τραύματα, έζησε όπως ισχυρίζεται την ανθρώπινη κτηνοδία σε όλο της το μεγαλείο. Δράστης, ένας 65χρονος ιερέας. Άνοιξε την πόρτα και μπήκε μέσα. Και από τη στιγμή που μπήκε μέσα, ήρθε κρέταγε ένα στυλέτο και μου είπε ότι 20 χρόνια σε ποθούσε και τώρα θα κάνω ό,τι θέλω εγώ. Έναν άνθρωπο που τον έβλεπα σαν ιερέα, που τον έβλεπα σαν συγκάτοικο, που τον έβλεπα σαν άνθρωπο. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Μπορείτε να πω τι να δει. Αυτός κρατάει ένα σφαλεκτάρι και είχε την οικία δύναμη. Εγώ μπορούσα να το δω με το πρόβλημα της αναπηρίας που εγώ. Πρέπει να μου το είπα όχι, θα σε κάνω τι. Τι εγώ σε κάνω κέφι εδώ και 20 χρόνια, θα σε κάνω, δεν θέλω να πω ακριβώς τις λέξεις γιατί ντρέπομαι. Λοιπόν, θα σε κάνω εγώ αυτό που θέλω και από εδώ και πέρα θα κάνεις αυτά που θέλω εγώ. Με έσπρωξε, με πήγε μέχρι το μπάνιο και από εκεί και πέρα έγινε ο βιασμός που έγινε. Όπως ισχυρίζεται ο Νίκος, ο ιερέας δεν σταμάτησε εκεί. Μου ζήτησε κάποιες φορές να βρεθούμε και με κάποιον άλλο, κάποιος άλλος. Αλλά εγώ του είπα, όχι, αυτό δεν θα γίνει ποτέ, γιατί θα σε σκοτώσω με τα ίδια μου τα χέρια και ας πάω μέσα. Αλλά μου το είχε ζητήσει πολλές φορές. Ήξερε ότι εγώ αν μιλήσω θα με βγάζει τρελαίο. Είχε διασυνδέσει με το κυβερνό κόμμα αρκετές μεγάλες διασυνδέσεις, που μου το κοπάναγε ή μου είχε κοπανίσει ότι θα βάλει Αλβανούς να με αφανίσει. Πάντα με απειλούσε και πάντα τον έφερε παρακάλα και του έλεγα σταμάτησε αυτή την κατάσταση. Σεβάσω τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου, σεβάσω τη μάνα μου, σεβάσω το σπίτι μου. Δεν θέλω να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Σταμάτησε έτοιμα. Και μου έλεγε όχι, θα κάνω αυτό που θέλω εγώ. Μέχρι που το έκανε, μέχρι που με αποτελείωσε. Και εντάξει, εγώ έφτασα μέχρι στο σημείο να αυτοκτονήσω. Εάν δεν ήταν στη μέση η μητέρα μου, εγώ θα είχα αυτοκτονήσει. Η μητέρα του Νίκου, με πολλά προβλήματα υγείας, είναι η μόνη που στέκεται στο πλευρό του. Ο Νίκος έχει χάσει τον πατέρα του. Όλα τα στοιχεία του ρεπορτάζ είναι στη διάθεση της ελληνικής δικαιοσύνης. Εξετάζουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Εμείς απλώς παρουσιάζουμε όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε, ενώ τα συμπεράσματα τα αφήνουμε σε εσάς. Ο ιερέας της συγκεκριμένης ιστορίας δεν δέχτηκε να μας μιλήσει και για το λόγο αυτό δεν αναφέρουμε τα στοιχεία του. Το τέλος το αφήνουμε στον Νίκο, που πίστευε πάντοτε στο Θεό. Πίστευα και πιστεύω στο Θεό. Ό,τι και να έχει γίνει, αυτό δεν πρόκειται, δεν μου αλλάζει το πιστεύω μου. Ακούστε τι του ζητάει. Να τον πάει στα πυρά και να τον πετσοκόβει, να το τραβάει τις πέτσες του στα πυρά και να μην του δίνει ούτε συγχωροχάρτη, συγχώρηση από, αν υπάρχει για αυτό τον άνθρωπο. Όχι μόνο για αυτό, για κάθε από αυτόν που κρύβεται πίσω από ένα τέτοιο λειτουργήμα, γιατί για μένα είναι λειτουργήμα. Για μένα προσωπικά είναι λειτουργήμα. Για να κρατάς ιερά βιβλία πρέπει να κρατάς, να τα σέβεσαι γιατί είναι λειτουργήμα. Όπως είναι και ο δικαστικός λειτουργήμα, όπως είναι και κάποια άλλα λειτουργήματα που δεν είμαι άξιος να τα φτάσω. Άλλη μία τραγική ιστορία. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, κυρία Μαυροϊδή. Θέλω να ρωτήσω το εξής τον Νίκο. Ο ιερέας στην πράξη αυτή προέβη μία φορά μόνο ή... Όχι, αρκετές. Αρκετές. Όχι μία φορά. Όχι, αρκετές. Γιατί ακούσαμε στο βίντεο που είπατε ότι... Όχι, αρκετές. Ότι το ζήτησε επανειλημμένος. Το θέμα είναι το ζήτησε μόνο ή... Όχι, το έκανε. Μέχρι που έφτασε και στο σημείο να μου πω και τα γράμματα. Και πόσο διάστημα κράτησε αυτή η ιστορία?
κράτησε γύρω, γύρω στον 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο που μετά αναγκάστηκα εγώ να μιλήσω στη μητέρα μου που γιατί δεν σα πω το. Και εσεί μετά, αφού του μιλήσατε στη μητέρα σα, μετά από 1,5 χρόνο, δηλαδή μα λέτε ότι 1,5 χρόνο συνέβαιναν αυτέ οι, γινόταν αυτές οι πράξεις, έτσι. Που αντέξατε όλο, όλη αυτή την κατάσταση. Με την επιβάρυνση, την ψυχολογική και την σωματική βέβαια. Μετά από 1,5 χρόνο απευθυνθήκατε στη μητέρα σας και κάνατε κάποιες ενέργειες. Τι κάνατε? Τι κάναμε? Καταρχήν έβαλα κάποιες κάμερες στο σπίτι μου. Μάλιστα. Για να μπορέσουν να με πιστέψουν. Εκεί από εκεί και απευθύνθηκα σε κάποιο αντίπαλο κανάλι, ο οποίος τους ευχαριστώ. Και πραγματικά βγήκε η υπόθεση προς τα έξω. Ναι. Μίλησα με τη μητέρα μου, ναι. Αναγκάστηκα και πήρα κάποια δάνεια γιατί πήρε κάποια χρήματα, φοβερά χρήματα και της πολυκατοικίας που ήταν ως διαχειριστής που ήμουνα και αναγκάστηκα να μιλήσω στη μητέρα μου. Από εκεί και πέρα έβαλα μια γυναίκα. Πάρε μια ανάσα. Γιατί όταν μιλάει για τη μητέρα του, δεν το αντέχει. Να πάει να πάρει δάνειο, να με καλύψει σε κάποια χρήματα της πολυκατοικίας. Νίκο, μισό λεπτό. Γιατί έχω απορίες εγώ πριν φτάσουμε στο δάνειο. Υπάρχουν απορίες. Υπάρχουν απορίες. Ό,τι θέλετε. Και καταλαβαίνουμε τώρα την ψυχική σου κατάσταση. Πάρα πολύ, κυρία Δρούζα. Εύχομαι στη ζωή. Νίκο, να σου πω κάτι. Όσο μπορεί να είσαι πιο ήρεμα, γιατί έχει. Είμαι αρκετά ήρεμο. Ειδικά ότι προσπαθώ να βρω τον εαυτό μου όπως ήμουν, όπως με μεγάλωσα. Να σου πω κάτι. Έλα να το δούμε λίγο την αρχή της ιστορίας αυτής. Ζεις σε μια συνοικία στην Αθήνα με τη μητέρα σου. Ναι. Και είσαι διαχειριστής σε αυτή την πολυκατοικία που μένετε. Ναι. Σε έναν άλλο όροφο μένει ο συγκεκριμένος ιερέας, ο 60χρονος, με την οικογένειά του, παντρεμένος, με παιδιά. Με παιδιά και εγγόνια. Με παιδιά και εγγόνια. Και εγγόνια. Μάλιστα. Σε έναν άλλον όροφο της ίδιας πολυκατοικίας. Δεν μπορώ να σας πω ότι η γυναίκα δεν έχει και ιδέα για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αν έχει ιδέα για αυτόν τον άνθρωπο, δεν πιστεύω ότι θα τον δεχόταν αυτή η γυναίκα, γιατί δεν μπορώ να πω κάποια απρέπεια για αυτή τη γυναίκα και τα παιδιά. Γι' αυτό όμως, ίσως επειδή βρίσκομαι και στον αέρα, κυρία Δρούζα. Περίμενε, μισό λεπτό, Νίκο. Άσε με να σου κάνω λίγες ακόμη ερωτήσεις. Η ευκαιρία του δόθηκε για να μπει μέσα στο δικό σου χώρο, στο σπίτι σου, φέρνοντας τα κοινόχρηστα. Και για το, από τα κοινόχρηστα και βρίσκει διάφορες προφάσεις ότι και επειδή και αυτός βρίσκεται από την Κρήτη, ότι είναι σε διάφορους σύλλογους και χτύπαγε πόρτες, όχι από τον τάδε σύλλογο, όχι από τον τάδε ξεσύλλογο και χτύπαγε τις πόρτες. Εγώ αναγκαστικά στα διαχείριζα. Χτύπαγε τις πόρτες για ποιο λόγο? Για να το ανοίξω να πληρώσει τα κοινόχρηστα. Μάλιστα. Και βάλει και τις πόρτες επανειλημμένες. Εγώ δεν μπορούσα και. Για τα κοινόχρηστα. Για τα κοινόχρηστα. Και μόνο σου έμενε στο σπίτι? Πάρα πολλές φορές, ναι. Άλλες φορές ήταν η μητέρα σου όταν. Τις περισσότερες μου είμαι μόνο μου. Μπορεί να είμαι άτομο, κυρία, με ειδικές ανάγκες, αλλά έχω μάθει στη ζωή μου οι γονείς μου. Και οι γονείς του πατέρα μου μεγαλώσανε να έχω το κεφάλι μου τόσο ψηλά, όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχω μάθει να παίρνω τη ζωή στα χέρια μου μόνο μου. Η μητέρα σου χρειαζόταν δηλαδή να βγει βεβαίως για κάποιες δουλειές του σπιτιού και κατά διαστήματα μένει και μόνο στο σπίτι. Η μητέρα μου τυχαίνει να βρίσκεται και στην Κρήτη. Έχω μάθει στη ζωή μου να παίρνω μόνο μου τη ζωή μου στα χέρια μου και να μπορέσω να ανταπεξέλθω στη ζωή μου μόνο μου γιατί κάποια. Δηλαδή να εξυπηρετήσεις, να αυτοεξυπηρετηθείς, έτσι. Σιγά μόνο μου. Μόνο μου. Σας βίασε μία φορά. Τη δεύτερη φορά και το ανοίξετε. Πώς και δεύτερη φορά σας βίασε. Ανοίγω την πόρτα. Δεν είναι και μικρό παιδί. Κύριε Κολάτο, όταν σου βαράει ο άλλος επανειλημμένα και υπάρχουν δίπλα πόρτες σε διπλανές, μπορείς να μην ανοίξετε την πόρτα. Είπα ότι θα το σταματήσει αυτό το πράγμα. Μισό λεπτό να κάνω μία διακοπή για να υποδεχθούμε και τον πατέρα Μάξιμο Βαρβαρή, ο οποίος μόλις έφτασε ζωντανή είναι η εκπομπή. Ελάτε, περάστε, πατέρα Μάξιμο. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Λίγο χώρο θα κάνουμε να καθίσει κοντά μας. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Δεν έχετε προλάβει να ακούσετε όλη την ιστορία. Βέβαια, σας έχουμε ενημερώσει. Πρόκειται για τον Νίκο. Είναι 42 ετών και με κάποια κινητικά προβλήματα. Ζει με τη μητέρα του σε μια πολυκατοικία, σε μια συνοικία της Αθήνας. Και εδώ και 1,5 χρόνο, στην ίδια πολυκατοικία, αλλά σε άλλο όροφο, διαμένει ένας ιερέας με την οικογένειά του. Στην ίδια πολυκατοικία. Στην ίδια πολυκατοικία, με τα παιδιά του και τα εγγόνια. Και έχει και εγγόνια. Έγαμος δηλαδή. Ναι. Αυτός ο ιερέας, με αφορμή την παράδοση των κοινοχρήστων, γιατί είναι διαχειριστής ο Νίκος. Ήμουν. Ήσουν. Πότε έγινες διαχειριστής στην πολυκατοικία? Το 2001. Το 2001. Και, αυτό έγινε πριν 1,5 χρόνο. Μάλιστα. Έπεσε θύμα βιασμού από τον ιερέα αυτό. Στο βίντεο ήσουν ταραγμένος πολύ. Δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε πώς αυτό
κατέστη εφικτό από τον ιερέα. Πώς σε πλησίασε, χτύπησε το κουδούνι όπως ρώτησε. Χτύπησε το κουδούνι ναι. Κάποια στιγμή και χτυπάει το κουδούνι. Και είπε να σας δώσω τα... Το κοινό, ξαμπαίνει μου λοιπόν μέσα η κυρία Ανδρούζα και από εκεί και πέρα... Μου... 60 χρονών ο ιερέας. 60 χρονών. Από εκεί και πέρα ξεσπάει σε ένα πράγμα που δεν το λέω και αυτή πρώτη στιγμή. Φορά δηλαδή βλέπατε, συναντιόσασταν. Ένα τέρας, ένα μεταμορφωμένο τέρας. Τι εννοείς. Ήτανε άγριο στην όψη, τι εννοείς. Όχι μόνο στην όψη, έδειξε τον πραγματικό του εαυτό. Εγώ προσωπικά σας μπήκε μέσα σε ένα σπίτι ενός αγνώστου ανθρώπου που απλά ήταν ο διαχειριστής μιας πολυκατοικίας που μένει. Δεν ήταν μόνο άγνωστο, μπήκε μέσα σαν ιδιοκτήτης που τον ήξερα, σαν συγκάτοικοι που είμαστε. Ωραία, την πρώτη άρα γνωριζόσασταν ως συγκάτοικοι. Ως συγκάτοικοι. Μένω σε αυτό το σπίτι, κυρία Δρούζα, είχατε 25 χρόνια. Εσύ μένεις. Μισό λεπτό. Μένω 25 χρόνια. Μάλιστα. Να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα. Είχατε συναντηθεί κάπου σε ένα κοινό χρηστό χώρο. Είχατε συναντηθεί άλλες φορές. Όχι, μπροστά στην είσοδο. Το σπίτι μου είναι στην είσοδο. Εμένα. Δεν είναι ούτε στον πρώτο ούτε στο δεύτερο. Μάλιστα. Το σπίτι μου είναι είσοδο. Το πρέπει, συγγνώμη, Άννα μου, πρέπει να ρωτήσουμε τον Νίκο. Εντάξει, την πρώτη φορά μπήκε με την πρόφαση και την δικαιολογία των κοινοχρήστων. Εφόσον συνέβη πρώτη φορά αυτό το περιστατικό, μετά τη δεύτερη, τρίτη φορά που επαναλήφθηκε, όπως μας λέει ο Νίκος εδώ. Πώς, με ποια πρόσβαση έμπαινε στο σπίτι. Εσύ προφανώς την πρώτη φορά θα είχες φοβηθεί πάρα πολύ, είχαν συμβεί όλα αυτά. Οπότε λογικά θα έπρεπε μετά να μην ανοίξεις την πόρτα. Κυρία... Πώς, δηλαδή τις επόμενες φορές περιέγραψε κυρία... μας λίγο. Εγώ προσπάθησα να μην ανοίγω την πόρτα, αλλά από τη στιγμή που βάλεγε επανειλημμένα στην πόρτα, επανειλημμένα και υπάρχουν δίπλα διαμερίσματα, μπορούσε να μην ανοίξει τη στιγμή που είστε διαχειριστή. Και τι δεν μπορούσα να πω εγώ του συγκατοίκου μου, ότι μου έχει συμβεί αυτό και να με πιστέψει πιο χώρο όπως και δεν με πιστέψανε. Όταν του ζήτησα τη βοήθειά του, μισό λεπτό κυρία Δρούζα, όταν ζήτησα εγώ τη βοήθειά του, κανένα δεν με πίστεψε εκεί μέσα από μένα, ζήτησε επανειλημμένα βοήθεια. Ζήτησε επανελειμμένος βοήθεια. Λένε ναι. Και οι άλλοι, συγγνώμη, του διαμερίσματος το ξέρουν, το γνωρίζουν. Ζητά να παρέμβει από την Αρχιεπισκοπή. Ο πατέρας Τιμόθεος Άνθης που είναι εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής. Καλή σας μέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, συγγνώμη. Ναι. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να πω. Το μόνο είναι ότι είναι γνωστό πλέον το θέμα. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή έχει θέσει σε αργία τον κληρικό αυτό και διερευνάται το θέμα. Για μισό λεπτό, λίγο πιο δυνατά, πατέρα Τιμόθε. Σας είπα ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή έχει θέσει σε αργία τον ναι. Κληρικό αυτόν, τον ναι. οποίο ο κύριος καταγγέλει και διερευνάται το θέμα. Πώς ενημερώθηκε η Αρχιεπισκοπή για το περιστατικό αυτό? Η Ιερά Αρχιεπισκοπή ενημερώθηκε από μια εκπομπή η οποία έγινε σε ένα άλλο τηλεοπτικό σταθμό. Μάλιστα. Δεν υπήρξε δηλαδή κάποια επίσημη καταγγελία, απλώς είδε αυτό, ζητήσαμε το υλικό, το οποίο και εδόθη και προέβημε σε αυτές τις ενέργειες. Γιατί ο Νίκος με το πρόσωπό του πρώτη φορά βγαίνει τηλεοπτικά, από όσο γνωρίζουμε. Μάλιστα, έτσι είναι, μάλιστα. Βγαίνω γιατί, κυρία Δρούζα, δεν ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Μισό λεπτό να διευκρινίζω κάποια πράγματα. Δεν ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Δεν ντρέπομαι για οτιδήποτε για τον εαυτό μου, γιατί με μεγαλώσαν οι γονείς μου και οι γονείς του πατέρα μου. Με μεγαλώσαν με αρκετές ηθικές αξίες. Δεν έχω να ντρέπω. Πώς διαχειριστήκατε εσείς μετά από την καταγγελία την υπόθεση, πατέρα Τιμόθε? Από τη στιγμή που εδώ μας έδωσαν το DVD με την εκπομπή, ευτέθηκε σε αργία ο εν λόγω κληρικός και πλέον. Βρίσκεται στην κατάσταση της διερευνήσεως του όλου θέματος. Ήρθατε σε επαφή μαζί του? Βέβαια, εννοείται. Τι σας είπε ο ίδιος? Τι σας είπε ο ίδιος? Θα απολογηθεί αυτός εγγράφος. Παραδέχεται, αποδέχεται ή δεν... Ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Θέλει να ρωτήσει κάποιος... Τον πατέρα Τιμόθεο. Όχι, τον πατέρα Τιμόθεο δεν θέλω να εσύ, το Νίκο, ρωτήσω. Εσύ, Νίκο, θες κάτι να ρωτήσεις? Μου αρέσει αυτό. Βεβαίως θέλω να ρωτήσω. Γιατί θέλω απλά ένα λεπτό να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα, αν μιλάει εδώ. Γιατί προηγουμένως έμοιαζε να κάνουμε μία ανάκριση που η δουλειά μας δεν είναι εδώ. Όχι ανάκριση. Εννοείται από την κυρία Μαυρίδη. Μου επιτρέπετε. Ναι. Στοιχεία ζητάμε. Πέρα και έξω από την πίστη στον Θεό που πιστεύει ο Νίκος, που δεν ευθύνεται για τις πράξεις των ανθρώπων. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εντάξει. Έχουμε λοιπόν εδώ πράξεις ανθρώπων που ισχυρίζονται, εμφανίζονται ή και ασκούν το λειτουργήμα του αντιπροσώπου αυτού του Θεού. Που, επαναλαμβάνω, είναι μια νοητική υπόθεση η οποία δεν ευθύνεται. Άρα λοιπόν εδώ ό,τι θα πούμε για τις πράξεις ανθρώπων. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν ένα
παιδί το οποίο έχει κινητικά προβλήματα, με μία μάνα που μένει, και εμένα, Ανούλα, δεν με ενδιαφέρει εάν άσκησε βία ή το έπεισε ή το εκμάβλησε ή οτιδήποτε. Το πρόβλημά μου δεν είναι ο Νίκος. Το πρόβλημά μου είναι ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι έπρεπε να φροντίζει, να καθοδηγεί, να προστατεύει και να διασώζει από οποιονδήποτε κίνδυνο, είτε υπαρξιακό, ακόμα και από τον ίδιο τον εαυτό του, ένα πλάσμα. Ναι. Από οποιοδήποτε από εμάς, έτσι είναι το τελετουργικό αυτής της πίστεως, πολλό δε μάλλον σαν τον Νίκο που έχει και κάποια προβλήματα και που παλεύει ο κακομοίρης από την οικογένεια, όπως λέει, να νιώθει, να ξεπεράσει τη μειονεξία, ας πούμε, αυτή, και να μπορεί να αυτοεξυπηρετείται και να ζει και να είναι ένας πολίτης. Και αυτός ο άνθρωπος, υπό αυτή την ιδιότητα, κάνει όλα αυτά τα πράγματα και δεν είναι ο μόνος. Έχω καταγράψει, Άννα μου, κάθε εβδομάδα από τα μέσα του Νοεμβρίου, δεν υπάρχει εβδομάδα, γιατί μερικές φορές είναι δύο τα φαινόμενα, που μέσα σε αυτή την ανήκεστο βλάβη που προκαλούμε γονείς, παππούδες, συγγενείς και πολίτες, τι στον αναστασμό μας στα παιδιά μας, σε άτομα τα οποία είναι, έχουν ειδικές ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι ηλικιωμένοι, όπως είναι οι άνθρωποι που έχουν διάφορα προβλήματα. Ολοκληρώστε για να ολοκληρώνω, καταλάβουμε. Ανούλα, έχω καταγράψει ότι ένα μεγάλο μερτικό αυτής της διάπραξης, αυτής της ιδεχθούς εγκληματικής συμπεριφοράς και πράξης, του βιασμού, αφορά ιερείς. Μπορώ να πω κάτι. Ναι. Δεν μπορούμε το γενικευτεί. Αφορά ιερείς. Ναι. Και εμένα δεν με καλύπτει αυτό που λέει ο πατήρ Τιμόθεος, τον θέσαμε σε διαθεσιμότητα. Πρέπει είναι στη γραμμή μας και μπορείτε να του απευθύνετε ένα ερώτημα όμως. Ένα ερώτημα. Δηλαδή, τι έγινε με το 7χρονο. Μα εδώ αυτή τη πήγαινε όμως, ο ιερέας και το... Μισό λεπτάκι, κυρία Τζέννη. Στιγμή... Τι έγινε με την άλλη κατάσταση στο νησί που υπήρξε η εκμετάλλευση, γιατί δεν είναι μόνο η σεξική κακοποίηση, είναι η κακοποίηση της ψυχής, είναι η κακοποίηση είναι και σώμα και της τσέπης, βεβαίως. Τη ιδέα τη υπάρξεως. Ναι, αλλά σας ακούει ο πατέρας Τιμόθεος. Δεν αρκεί και δεν θα αρκεί πολύ σύντομα στον ελληνικό λαό, γιατί παραμεγάλωσε το όλο πρόβλημα. Δεν θα του αρκεί τέτοιες λύσεις. Έχετε κάποιες απαντήσεις. Κυρία Δρούζα. Έχετε μισό λεπτό, πατέρα Τιμόθε. Ακούσατε το ερώτημα από την κυρία Τζάνη. Θύμισε και άλλες περιπτώσεις. Θα ήθελα ένα διαφημιστικό διάλειμμα που μου ζητούν να κάνω από το κανάλι και αμέσως μετά να ακούσουμε και τη δική σας απάντηση, όπως θέλει να σας μιλήσει και ο Νίκος, βέβαια, που υποφέρει από ό,τι ναι, βλέπουμε. Πρέπει να μιλήσω. Και ο πατήρ Μόθεος. Ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ναι. Μάλιστα. Θα ήθελα να υπενθυμίσετε η περίπτωση του Νίκου κοντά μας. Ο Νίκος έχει βιαστεί από ιερέα. Εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής, ο πατέρας Τιμόθεος Άνθης είναι στη γραμμή μας. Είχατε θέσει, κυρία Τζάνη. Ο οποίος είναι εξαίρετο σημειωθήτο και το λέει η Μαρία Τζάνη, αυτό που δεν έχει σχέση. Ο πατήρ Τιμόθεος είναι εξαίρεση. Μάλιστα. Είχατε απευθύνει ένα ερώτημα στον πατέρα Τιμόθεο. Ναι, αναφερθήκατε σε άλλες περιπτώσεις. Αν θέλετε να επαναλάβετε, γιατί μετά τις διαφημίσεις. Είναι απογοητευτικό και άσχημο και επικίνδυνο όταν μας λέτε την εξαίρεση. Δηλαδή, άλλη τι είναι. Αυτό ακριβώς είναι λίγο περίεργο τώρα. Δεν το γνωρίζουμε. Είναι εξαίρεση ο πατέρα Τιμόθεο, δηλαδή και όλοι οι άλλοι που είναι γύρω από τον πατέρα Τιμόθεο, τι είναι. Μου επιτρέπει. Μα αυτό ακριβώς. Δηλαδή, παίρνοντας την Αρχιεπισκοπή, πρέπει να προσέχουμε. Καλά, συγγνώμη. Για μένα, βεβαίως. Δεν πρέπει να το γενικεύσουμε. Γιατί είχατε αμφιβολία περί αυτού. Γιατί εγώ μπήκα δύο φορές και δεν πρόσεξα. Σας παρακαλώ. Να το συνειδητοποιώ το κίνδυνο. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ αν μπορούσα λίγο να μου επιτρέψετε. Θα ήθελα να επαναλάβει όμως το ερώτημα για όσους τηλεθεατές άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους. Παρακαλώ, γιατί δεν θα θυμούνται. Εγώ ευχαριστώ πολύ την κυρία Τζάνη. Πολύ την ευχαριστώ, αλλά δεν χρειάζονται αυτά να λέγονται. Όχι, πατέρα. Οι ιερείς είναι για να διακονούν τους ανθρώπους, για να μπορούν οι άνθρωποι να σώζονται. Μην αναβιβάζουμε το λοιπόν το ερώτημα είναι γιατί... Θα σας ευχαριστώ, το ξαναλέω ακόμη μια φορά, αλλά... Παρένθεση ήταν αυτό, μην παρένθεση. Μην βάζουμε σε πειρασμό και εμένα και τους ακροατάς και τους παρακατημένους. Θα ήθελα να υπενθυμίσετε το ερώτημα σας, παρακαλώ. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, στην περίπτωση την πολύ πρόσφατη
το μικρό το κοριτσάκι από το Περιστέρι που εξεδίδεται από την μητέρα. Και ένας από τους πελάτες... Από το Ήλιον. Ναι, από το Ήλιον. Έχετε δίκιο. Και ένας από τους πελάτες ήταν και ο ιερέας. Αυτόν τι τον κάνατε? Ναι, τι το κάναμε. Μην τα λέτε έτσι τα πράγματα. Ήδη, όπως ξέρετε, είναι στη φυλακή. Έχει προφυλακιστεί ο κληρικός. Αυτό το έκανε η πολιτεία. Εσείς τι κάνατε? Η Ιερά Μητρόπολης, λοιπόν, Αττικής, όπου ανήκει ο κληρικός, έχει θέσει και αυτόν σε αργία. Σε διαθεσιμότητα. Και περιμένει να τελειώσει η προανάκριση, θα φτιάξει το φάκελο, θα σχηματιστεί ο φάκελος, για να προχωρήσει και η εκκλησιαστική δικαιοσύνη σε αυτό το πρόβλημα. Κύριε Άδρος, να με επιτρέπετε. Ναι, κύριε Σούρα, βεβαίως. Ναι, γιατί ξέρετε, επειδή είμαι με link, ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Έχετε να επικοινωνήσω. Έχετε λοιπόν, δίκιο. Θα, καταρχήν είμαι ο μόνος που μίλησα με τον ιερέα, στον οποίο αναφέρεται η κυρία Τζάνη. Ναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός έχει προφυλακιστεί και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνεται. Είναι μια άλλη περίπτωση τελείως ξεχωριστή. Ας την αφήσουμε προς το παρόν, γιατί και ο πατέρας της μάθειας δεν ξέρει να απαντήσει. Ναι. Αλλά εγώ έχω συνομιλήσει μαζί του μια μισή ώρα. Εσείς που έχετε συνομιλήσει. Μα κυρία Τζάνη, τι έκανε? Από τη στιγμή που θα υπάρξει καταδικαστική απόφαση από την πολιτεία, τότε και η Εκκλησία θα προχωρήσει και θα ολοκληρώσει τις υπόλοιπες ενέργειες. Δεν μπορεί μεμονωμένα η Εκκλησία μόνο να λειτουργήσει. Σοβαρολογούμε. Μα έτσι είναι. Σοβαρολογούμε. Η εκκλησιαστική δικαιοσύνη. Αλήθεια τα λέτε αυτό? Η εκκλησιαστική δικαιοσύνη είναι η διαδικασία. Ενεργεί ανεξάρτητα από την κοσμική δικαιοσύνη. Δεν επηρεάζει με την ΔΕ. Κυρία Δρόζα, με επιτρέπετε. Η εκκλησιαστική δικαιοσύνη ενεργεί ανεξάρτητα, πολύ σωστά, αλλά επειδή είναι προφυλακιστέως. Ακριβώς. Έτσι, θα πρέπει να τελειώσει η ανάκριση, η διαδικασία αυτή, να το πάρει η εκκλησιαστική δικαιοσύνη για να. Γιατί εγώ έχω την εντύπωση, πατέρα Τιμόθε, ότι έχει περισσότερο ευθύνη η Εκκλησία, όπως τη λέτε, πριν την πολιτεία για τέτοια πράγματα, όπως και για το φοιτητή μου, και σας το λέω και μπορείτε να έρθετε να δείτε περιπτώσεις, γιατί εδώ πραγματικά είναι, όταν έχει πρόβλημα, και το λέω στους συναδέλφους μου, πριν τον θεράποντα ιατρό, πριν την κοινωνική υπηρεσία, η ευθύνη είναι σε μας. Και πρέπει πρώτοι εμείς να δρούμε. Γιατί λοιπόν εγώ το βιώνω έτσι και η Εκκλησία δεν το βιώνει έτσι? Απέναντι το βιώνει και η Εκκλησία σώμα. Έτσι. Πατέρα Τιμόθε, εντάξει. Έχετε δίκιο, ακούστε με. Είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά αυτός ο άνθρωπος από τη στιγμή που είναι προφυλακισμένος επικαλείται τα δικαιώματά του. Ακριβώς. Και επειδή υπάρχει ειδικός νόμος που λειτουργούν τα εκκλησιαστικά δικαστήρια, βάσει αυτών θα προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες. Η Εκκλησία σε πρώτη φάση έθεσε τον άνθρωπο σε αργία. Δηλαδή τι, του απαγορεύει πλέον να τελεί τα μυστήρια της Εκκλησίας. Το ίδιο έχει γίνει εδώ και με την περίπτωση του Νίκου, από ό,τι γνωρίζουμε. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Σε μία άλλη περίπτωση, μισό λεπτό, θα πάμε στην περίπτωση του Νίκου. Άνα, μισό λεπτό. Δεν γνωρίζουμε όμως τι έχει γίνει από την πλευρά της δικαιοσύνης αυτή τη στιγμή, όσον αφορά την υπόθεση. Όχι, μην πάμε στην περίπτωση του Νίκου ακόμη. Αναφερθήκατε. Ναι, κύριε Σούρα. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ πολύ. Ναι. Καταρχήν δηλώνω ότι δεν διακρίνουμε από ότι θα με ξέρετε χρόνια ότι υποστηρίζω υποχρεωτικά ιερείς. Δεν έχω υποστηρίξει ποτέ κανένα. Mm-hmm. Ως προς το θέμα του ιερέως, επειδή είχα την τύχη να μιλήσω μια μισή ώρα μέσα στο αστυνομικό τμήμα Αχαρνών, ναι, με κάλεσε ο ίδιος ιερέας και μιλήσαμε. Ναι. Εγώ προσωπικά λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Άρα αυτό το θέμα, μέχρι να αποφασίσει η δικαιοσύνη, θα πρέπει λίγο να το αφήσουμε στην άκρη. Πάντως, τι αποκομίσατε ως αίσθηση για τη συγκεκριμένη προσωπικότητα αυτού του ατόμου? Ότι εμένα αυτός ο άνθρωπος, αλλά θα με κατηγορήσουν πάλι ότι είμαστε φίλοι και γι' αυτό τα λέω, αλλά δεν με ενοχλεί εμένα γιατί δεν είμαστε φίλοι. Αυτός ο άνθρωπος προσωπικά δεν μου έδωσε κανένα σημείο βιαστή. Προσωπικά σε μένα. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν μπορώ να πω τι θα πει η δικαιοσύνη. Πήγαινε και πλήρωνε και έκανε την πράξη του όπως θα πήγαινε στο πρώτο μπορντέλο. Μόνο που πήγαινε σε ανήλικο. Κυρία Τζάνη, λυπάμαι, συνάδελφε, κυρία, που θέτεις έτσι το ζήτημα. Κυρία Τζάνη, επιτρέψτε μου. Έτσι λέγεται. Καταρχήν, θέλω να σας πω κάτι. Όχι, όχι, με συγχωρείς. Έτσι μεταθέτεις το ζήτημα. Ακούστε με. Πρόσεξε με, εσύ να με ακούσεις. Μεταθέτεις το ζήτημα στο ότι δεν σου δίνει την εντύπωση βιαστή. Κανείς δεν τον είπε βιαστή. Κανείς δεν τον είπε βιαστή. Ακούσατε κανένα να τον πει βιαστή? Ο άνθρωπος πλήρωνε ωραιότατα τη μαμά και πήγαινε και ασεργούσε στο ανήλικο, ναι, όπως θα πήγαινε στο πρώτο μπορντέλο. Ωραίος, ασφαλής και χαμογελαστός. Κυρία Τζάνη, επιτρέψτε μου. Θέλω να σας πω επιτρέψω κάτι. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε απόψε. Προσωπικά πιστεύω ότι
Μας βλέπουν και παιδιά. Εκτός από δύσκολο, θα έλεγα μισαρό. Μπορώ να πω και εγώ κάτι. Μισό λεπτό, κύριε Παναγιώτη. Ολοκληρώστε, κύριε. Θα ήθελα λοιπόν να κρατήσουμε λίγο τους τόνους χαμηλούς. Γιατί αν εμείς οι επιστήμονες δίνουμε στους άλλους το δικαίωμα να μας λένε φωνακλάδες και γενικά. Να μην μεταθέτετε το ζήτημα. Κύριε Σούρα, εσείς μην μεταθέτετε το ζήτημα. Απλώς κάνετε ένα μεγάλο λάθος, κυρία Τζάνη. Κυρία Τζάνη, κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Να σας πω το λάθος που κάνετε. Αυτή τη στιγμή μιλάτε με έναν άνθρωπο που είδε κάποιον. Εσείς αυθαίρετα κρίνετε. Εγώ αυτό σας ζητώ. Και θα κρυθείτε αυθαίρετα. Αφήστε τα αυτά. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνετε. Το επιχείρημα αυτού του ανθρώπου που τον είδε. Το μεγάλο λάθος είναι ότι εγώ είδα, έχω καταγράψει και είπα ότι παρουσιάζω. Ναι, αλλά δεν μας εξηγείτε, κύριε Σούρα. Το επιχείρημα, ακούστε με. Το επιχείρημά λοιπόν, σας ήταν, μιλήσω με τον Νίκο. Δεν μου έδωσε την εικόνα βιαστή. Το ερώτημα ήταν, ας έλγησε. Κανείς δεν τον είπε βιαστή. Κυρία Τζάνη, λοιπόν, ας έλγησε. Κύριε Σούρα, θα περιμένετε να μιλήσετε με τον Νίκο σε λίγο. Εγώ θέλω ως επιστήμονας να μου πείτε, γιατί είναι ακόμη ο πατέρας Τιμόθεος και έχουμε κάποια ερωτήματα να θέσουμε σε αυτόν. Μην πηδάμε έτσι από ένα θέμα στο άλλο και χάνουμε την ουσία. Για να κλείσουμε την παρένθεση της τελευταίας αυτής περίπτωσης του Ήλιον που προέκυψε με το ανήλικο παιδί. Ως επιστήμονας, τι έχετε να πείτε για την προσωπικότητα αυτού του ατόμου? Κοιτάξτε, εγώ δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από έναν άνθρωπο που τον είχα δει μία φορά στη ζωή μου. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος μου μίλησε με ανοιχτά χαρτιά. Σε όλη τη δικογραφία. Αυτή που ξέρει εκείνος, υπάρχουν μερικά κενά που δεν είμαι εγώ δικηγόρος για να βγω να υποστηρίξω και να πω. Εγώ είδα έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να προσπαθήσει να αποδείξει το αντίθετο. Κρατάω πάρα πολλά στοιχεία από αυτόν τον άνθρωπο, αν χρειαστεί να τα καταθέσω. Δεν μπορώ να πάρω σβάρνα όλους τους ιερείς και την Εκκλησία, γιατί θα πρέπει να πάρω σβάρνα καθηγητές πανεπιστημίου, ψυχιάτρους, δικηγόρους, δημοσιογράφους και όλους. Και κρατάω μια επιφυλακτικότητα. Θα ήθελα λοιπόν, όταν κληθώ να μιλήσω από τη δικαιοσύνη για αυτόν τον άνθρωπο, να ανοίξω τα χαρτιά και να μιλήσω. Μάλιστα. Προς το παρόν, όταν θα έρθει η σειρά μου, υπομονετικά... Είχε δώσει άλλα σημάδια, πατέρα Τιμόθη, είχαν δοθεί για το συγκεκριμένο άτομο? Εννοείται για τον ιερέα στο Ήλιο. Μάλιστα. Είχαν έρθει κάποιες καταγγελίες άλλες? Όχι, καταρχάς δεν γνωρίζω, γιατί αυτό είναι στο Ήλιο, να ανήκει στη Μητρόπολη Αττικής. Απλώς πληροφορηθήκαμε κι εμείς, όπως όλοι σας. Ναι. Και η Μητρόπολη Αττικής ενήργησε και έκανε αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει. Αναφέρθηκε και σε μια άλλη περίπτωση, κυρία Τζάνη. Θέλετε να τα πείτε από το νησί? Δεν πειράζει. Όχι, σας παρακαλώ. Έχει σημασία να δούμε την εξέλιξη. Είναι καλύτερα να δούμε την περίπτωση τώρα του Νίκου. Θα επανέλθουμε. Επομένως. Να πάμε στον Νίκο. Ναι. Θέλω να πω κάτι. Μου κάνει εντύπωση που φωνάζει τόσο πολύ. Γιατί η Καθολική Εκκλησία στην Αμερική πρέπει να αποζημιώσει με 11 δισεκατομμύρια δολάρια τις ενοχλήσεις των παιδιών, τους βιασμούς νέων παιδιών. Φανταστείτε τι γίνεται. Το πείδημα ότι χαλασμός γίνεται. Και όχι μόνο αυτό, τους παίρνουν από την Αμερική και τους πάνε στη Γαλλία πάλι σε κατασκηνώσεις παιδιών. Δηλαδή, να τελειώσω. Αυτά τα μεγέθη. Να τελειώσω. Εάν θέλουμε να φωνάξουμε, δύο λεπτά. Εμένα με ενοχλεί πιο πολύ περίπτωση της μάνας. Διότι η μάνα είναι ιερό πρόσωπο. Όταν η μάνα πουλάει το παιδί της, για μένα ο ιερέας είναι ένας επαγγελματίας. Υπάρχουν καλοί ιερείς, όχι πολλοί. Υπάρχουν καλοί αρχιερείς, όχι πολλοί. Και υπάρχει το πλήθος των ιερέων και των αρχιερέων που είναι από μέτρη μέχρι τελείως ανάξη. Ο Αττικής είχε ελογραφία ερωτική συγκλονιστική. Και να σε κάνω κι άλλη φορά, κι άλλη φορά μια σεξουαλική δύναμη ομοφιλόφιλη, τρομακτική. Και τα ακούγαμε όλοι, και ακόμα δεν έχει τιμωρηθεί. Απλώς δεν του επιτρέπουν να ασκείται τα καθήκοντα του επισκόπου. Αλλά είναι, δεν τον έχουν ξυλώσει. Και όχι μόνο αυτός. Εμείς είχαμε αρχιεπίσκοπο στην Αθήνα, ο οποίος σε ένα συμβιβασμό, όταν έγινε αρχιεπίσκοπος Αθηνών και ξεσηκωθήκαν για τους ναύτες κτλ., έκανε μια φιλική παρέτηση και το σταματήσαμε όλο το θέμα και πάψαμε να μιλάμε. Το ομοφυλόφιλο στοιχείο, ούτε πιστεύω. Εγώ δεν πιστεύω στο Θεό. Αυτόματα. Δύο λεπτό, όχι, να τελειώσω. Εγώ δεν σε διώκωσα καθόλου. Ναι, δεν έχει τιμωρηθεί ο πατέρας Τιμόθεος, τι απαντάς αυτό? Αυτή τη στιγμή για τιμωρηθεί πρέπει να τον περάσουν στην ακροτικότητα της ανακρίσης και να αποδείξει ότι έγινε έτσι. Διότι μπορεί να πει ο πατέρας Τιμόθεος, ρε παιδιά, όλο αυτό το πράγμα δεν στέκει. Μία φορά εντάξει, 1,5 χρόνο καθότανε. Τι είμαι εγώ, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει δικαστικά, πώς είναι. Ναι, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε να τιμωρηθεί. Γιατί ποιο έχει. Λοιπόν, το ομοφυλόφιλο στοιχείο. Ο Αττικής είναι πανίσχυρος, είναι παπάς. Και αυτό που έγινε, και το ξέραμε, ο Αττικής ήταν γνωστό στην Ιερά Σύνοδο ως
Λέω ποια είναι η θέση του πατέρα Τιμόθεου σε αυτό, ακριβώς το σχόλιο που κάνατε. Να μας απαντήσει, τόσα χρόνια που το ξέραμε ότι ήταν. Σε αυτό, πατέρα Τιμόθε, τι θέλετε να πείτε. Αυτά τα πράγματα είναι γνωστά, δεν είναι κάτι καινούριο. Έχει ασχοληθεί η δικαιοσύνη, έχει ασχοληθεί η εκκλησιαστική δικαιοσύνη, έχει ασχοληθεί η δημοσιογραφία, έχουν ταλαιπωρηθεί άνθρωποι και έχουν σκανδαλιστεί με αυτά. Αυτό δεν είναι καινούριο. Ναι, το θέμα είναι ότι κράτησε πάρα πολλά χρόνια και δεν κάνατε τίποτα. Τον εγώ τον είδα τον Αττικής, γιατί ο Αττικής ήταν ο μόνος πλούσιος. Όταν λοιπόν είχα δει τον σημερινό Αναστάσιο, τον σημερινό Αλβανίας και του είχα ζητήσει λεφτά και ταυτιστικά, παιδιά μου είπε στον Αττικής. Μόνο Αττικής είχε λεφτά. Ούτε ο Σεραφείμ. Συγγνώμη, τελειώσω. Όταν είδα τον Αττικής λοιπόν, ο οποίος ήταν τσιγκούνης, τρομακτικός, όταν του μιλήσαμε να δώσει τα παιδιά, κυτρίνησε, κοκκίνησε και έφυγε τρέχοντας, ήταν γνωστός ομοφυλόφιλος. Και το ξέρατε όλοι. Τι λέτε που δεν τα ξέρατε, αστειεύεστε. Τι λέτε που δεν τα ξέρατε. Ήταν γνωστά, ήταν ανέκδοτος όλη την Ιερά Σύνοδο. Και δεν είναι ο μόνος ασφαλώς. Στην Ιερά Σύνοδο ένα μεγάλο ποσοστό είναι ομοφυλόφιλοι, αδελφές, χτυπητές, λιγότερο χτυπητές. Λοιπόν, τώρα όχι, δεν είναι. Ακριβώς. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσουμε ένα θέμα. Αλλά υπάρχει ομοφυλόφιλοι. Εγώ σας φέρω σε δύσκολη θέση. Και αυτοί που είναι ομοφυλόφιλοι δεν σας φέρουν σε δύσκολη θέση. Εγώ σας μισό λεπτό, κύριε Σούρα. Δεν μπορώ να απαντώ σε όλους και θα αναγκαστώ, με συγχωρείτε με πολύ ευγενία, το λέω να κλείσω. Δεν όχι, ξέρω, δεν είναι δηλαδή, όλοι. Σας... Ο καθένας κάτι λέει, κάτι πρέπει να πω. Εγώ και είμαι εγώ, το εξής. Να μην πω εγώ τίποτα. Περιμένετε, κύριε Κολάτο, μισό εγώ λεπτό. Εγώ δεν θέλω να πιάσω συζήτηση με τον πατέρα Τιμόθεο. Πατέρα Τιμόθεο, εμένα με κάλυψε αυτό που είπατε, ότι πλέον η δικαιοσύνη θα ακριβώς μιλήσει και έχει τεθεί σε αργία. Εσείς δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα άλλο. Μήπως πρέπει τώρα, πατέρα Τιμόθεο, να προσευχηθούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δυστυχώς είναι στα πολύ δύσκολα και η Εκκλησία έχει αυτόν τον ρόλο να προσευχηθεί για αυτόν τον άνθρωπο και να διακοπεί η συζήτηση που τίνει να γίνει πολύ κοσμική. Θα ήθελε όμως πρωτού διακοπή, μισό λεπτό, κύριε Σούρα. Ο Νίκος θέλει να μιλήσει. Δεν πιστεύω καν. Ο Νίκος θέλει να μιλήσει με τον πατέρα Τιμόθεο. Παρακαλώ, πρωτού αποδεσμεύσουμε τον πατέρα Τιμόθεο. Θα ξεκινήσω να μιλήσω με τον πατέρα Τιμόθεο, ο ψυχολόγος σας, ο οποίος είναι αξιοθαύμαστος. Μου έκανε μία ερώτηση γιατί βγήκαμε το πρόσωπο ανοιχτό. Και θα σας απαντήσω, κύριε Σούρα, γιατί εγώ δεν τρέπομαι και δεν φοβάμαι. Έμαθα στη ζωή. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε Σούρα. Σας σέβομαι και σέβομαι το επάγγελμά σου και σέβομαι ό,τι κάνεις σαν άνθρωπο. Εγώ όμως δεν τρέπομαι για τον εαυτό μου και το ξανατονίζω. Γιατί έφτασα στην Αρχιεπισκοπή που φωνάζει ο πατέρας Τιμόθεο και η Αρχιεπισκοπή, αφού ζήτησε τον ίδιο τον. Μετά τον Αρχιεπίσκοπο, τον πατέρα Θωμά το Συνοδεινό, μου έστειλε έναν αρχιμανδρίτη, τους δεν ξέρω την αρχιμανδρίτη, της αρχιερέα, ένας ψηλός και μου είπε, ενώ του ζήτησα βοήθεια, γιατί χάνω το σπίτι μου, βρίσκομαι εδώ πέρα, γιατί χάνω το σπίτι μου, χάνω περιουσία, η οποία, θα μου πείτε την περιουσία του παππού μου, το χωράφι, από αυτά τα χρήματα που με ανέγκασε αυτός ο ανελέητα ανέτοιμος χαρακτήρας ως πατέρα, να βρίσκομαι εγώ εδώ, γιατί... Είμαι 42 χρονών και δεν βγήκα ποτέ ούτε έτσι να ζητήσω τη σταφανότητα. Μισό λεπτό, τα χρέη, Νίκο, δεν έχουμε καταλάβει κάτι γιατί δεν ξέρουμε την ιστορία. Ναι. Τα χρέη που λες τώρα, τι σχέση έχουν με, την υπόθεση του ιερέα και το βιασμό. Πήρε 18.000 ευρώ με την απειλή του μαχαιριού μέσα, με την απειλή του στιλέτου μου μέσα από το σπίτι. Ήμουνα διαχειριστή, τα μάζευα τα χρήματα για τη βαφή τη πολυκατοικία και μου έκανε αρπαγή. Ο κύριος ήταν καταχρεωμένο και μου έκανε αρπαγή των χρημάτων που περίμενα τον άνθρωπο να πληρώσω κάποια χρήματα. Ναι, θέλει σε αυτό το σημείο και η αδελφή σου να παρέμβει, να πούμε μια καλησπέρα. Μαρία, το μικρό σας όνομα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε, σας ακούμε. Επειδή Νικόλα, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε όλους. Ναι. Επειδή ο Νικόλας είναι, μάλλον θέλει να πει πολλά, αλλά έχει λίγο δυσκολία, είναι λίγο φορτισμένος. Ναι. Εμείς μάθαμε ότι μάθαμε το Σεπτέμβριο για ό,τι έχει συμβεί. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, μου έχει στοιχήσει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Ζείτε στην Αθήνα κι εσείς? Όχι, δεν ζω σε μια επαρχία. Μάλιστα. Συγγνώμη που είμαι συγκινημένη. Όταν έφτασα στην Αθήνα και έμαθα ότι αυτό που είχε συμβεί, του είπα όταν χτύπησε τα κουδούνια, γιατί ένα περιστατικό το έζησα. Όταν χτύπησε ο πάτερ αυτό στο κουδούνι, και λέω ας τον βάλουν μέσα και να σου πει στο δωμάτιο. Πήρα ένα μαχαίρι. Είπα θα τον κάνω κομμάτια. Μισό λεπτό για να καταλάβουμε. Συγγνώμη, κυρία μου, γιατί και εσείς είστε ταραγμένοι και δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Όχι, όχι, είμαι μια χαρά τώρα. Ωραία. Υπήρξατε μάρτυρα σε ένα επεισόδιο? Ναι, είχα κατέβει για κάποιο γάμο στην Αθήνα. Μάλιστα. Μας λέει το παιδί τι συμβαίνει, γιατί απορρίσαμε τι είχε συμβεί όλο αυτόν τον καιρό και πού πήγαν τα χρήματα. Τέλος πάντων, το παιδί μαρτύρησε.
Είπε στη μαμά μου, το μαθαίνω και εγώ όταν κατέβηκα στην Αθήνα, ναι. Ο ιερέας ήρθε και χτύπησε το κουδούνι. Μάλιστα. Εγώ βρισκόμουν εκεί. Αυτός δεν γνώριζε ότι εγώ είμαι εκεί. Ναι. Χτυπάει το κουδούνι, μόλις ακούει τη φωνή μου, φεύγει. Πηγαίνει από τα παράθυρα, από τα δωμάτια απ' έξω από το δρόμο, να βεβαιωθεί ότι υπάρχει άτομο μέσα. Ναι. Τέλος πάντων, λέω τον Νίκο, Νικόλα, βάλ τον μέσα να έρθει και βάλ τον μέσα εκεί στο δωμάτιο. Θα πάρω το μαχαίρι, λέω, θα τον κάνω κομμάτια. Ναι. Σκέφτηκα ότι έχω παιδιά και θα μείνουν στον δρόμο. Και δεν θα με πιστέψει κανένας. Τέλος πάντων, σκεφτήκαμε μετά να βάλουμε τις κάμερες. Και έτσι μπήκαν και οι κάμερες και μαθαίρεθηκε όλο το. Για να έχουμε κάποια μαρτυρία. Εντάξει. Γιατί δεν θα το πίστευε κανένας αυτό το πράγμα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο ακόμα. Ναι. Όταν το παιδί αυτό ζήτησε βοήθεια, από εμάς φοβήθηκε να το πει, γιατί ίσως ντράπηκε, δεν ξέρω το μυαλό του τι έπαθε και γιατί δεν μας το είπε. Mm-hmm. Ζήτησε βοήθεια μέσα δεν σας το είπε έγκαιρα εννοείται. Ναι, μάλιστα. Όταν συνέβη αμέσως. Ναι, το είπε όμως σε κάποιους άλλους που ήταν εκεί μέσα στην πολυκατοικία, οι οποίοι μου βρεθήκαν όταν καθώς πρέπει άτομα, με αξιοπρέπεια, με κτλ. Και δεν σε πίστεψαν. Όχι, κοιτάξτε, τι θέλω να σας πω. Ναι. Να ρωτήσουμε και κάτι όμως, συγγνώμη να σας κάνω. Ας ολοκληρώσει και να τη ρωτήσουμε. Ναι. Αυτά τα άτομα, γιατί αν μου έλεγε εμένα κάποιος ότι αυτό και αυτό μου συμβαίνει, το πρώτο που θα έκανα ήταν να πήγαινα στην αστυνομία να βοηθήσω αυτό το άτομο. Μάλιστα. Ξέρετε τι του είπανε. Όχι παιδί μου λέει, μην το μάθει λέει και όχι λέει, δεν πρέπει να μαθευτεί αυτό το πράγμα και γίνει ρεζίλιο ο παπάς. Τους ενδιέφερε το ρεζιλίκι του παπά. Δεν τους ενδιέφερε τον πόνο και τον βιασμό που είχε αυτό το άτομο. Δηλαδή αυτοί δεν πρέπει να κρεμαστούμε, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το θέμα. Αυτή να είναι απ' έξω που το γνωρίζαν και δεν ήθελα να πάρει την αστυνομία. Ας ειδοποιήσουν τη μητέρα του ή εμάς. Να μας πούνε αυτό και αυτό συμβαίνει στο σπίτι αυτό. Γιατί δεν το κάναν και το καλύψανε. Μάλιστα. Δεν θα πρέπει να τιμωρηθεί. Τι είναι αυτοί, δηλαδή τι άνθρωποι είναι αυτοί. Κύριε Ανδρουζά. Ναι, κύριε Σούρα. Μισό λεπτό. Όχι, όχι, κύριε Σούρα. Στην αδελφή του Νίκου. Ναι. Μ' ακούτε, κυρία μου. Ναι. Ο Νίκος μόλις μας είπε ότι αυτός ο άνθρωπος το έκλεψε λεπτά. Λεφτά, το επιτέθηκε, τον χτύπησε, εκτός από το βιασμό και όλα τα άλλα. Αυτά δεν είναι πράγματα που έπρεπε να πάτε να τα πείτε στην αστυνομία. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ακριβώς. Δηλαδή, το πιο φιλικό. Συγγνώμη, Νίκο. Και όσο με πείστε, όταν ο ίδιος ερχόταν στο σπίτι μου και μου έλεγε: εγώ έχω τη Νέα Δημοκρατία, τον τάδε μου βουλευτή, έχω τον τάδε και θα σε κουβάλει. Τι σχέση έχει αυτό, Νίκο. Θα σε εκτελέσει. Τι μου πείστε, Νίκο. Σταμάτα λίγο να πω το κύριο εκεί. Θα σα πω γιατί δεν το είπε. Γιατί ο Νικόλα. Δεν ξέρω, ζει με τις φοβίες του, γιατί τι έχει μέσα του, έχει μεγάλη αδυναμία στα νύψια του. Αυτός ο πάτερ τον εκβίασε με τον ότι θα σκοτώσει τα νύψια του. Θα βάλει Αλβανούς, ξέρω εγώ τι θα βάλει, και πάνω στην αδυναμία των παιδιών μου υποχώρησε και δεν μίλαγε. Να ρωτήσω κάτι εγώ, μισό λεπτάκι. Ναι, μάλιστα. Ναι. Απείλησε δηλαδή ότι θα κάνει κακό στα παιδιά σας. Ναι. Ανεξαρτήτως αυτού όμως, είπατε ότι βάλατε κάμερες, έτσι δεν είπατε, στο σπίτι. Ναι. Οι κάμερες τι έγινε τελικά, κατέγραψαν. Οι κάμερες κατέγραψαν τα πάντα, ό,τι τι έκανε στο σπίτι. Αυτό το DVD έφτασε στην Αρχιεπισκοπή. Αυτό το DVD είναι έφτασε στην Αρχιεπισκοπή. Όχι, δεν έχει φτάσει αυτό το DVD στην Αρχιεπισκοπή. Α, δεν έχει φτάσει. Μισό λεπτό τότε, μισό λεπτό για να καταλάβουμε. Πάλι πρέπει να κάνω. Να κάνω μισό λεπτό ένα απαραίτητο διάλειμμα διαφημιστικό. Ζητώ συγγνώμη. Ναι, ναι. Επειδή την εκπομπή την φτιάχνουμε μαζί, έλατε κοντά μας να την παρακολουθήσετε ζωντανά. Να μοιραστείτε μαζί μας τις εμπειρίες σας, να απολαύσετε το πλούσιο πουφέ και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Ηλεκτρικές και οικιακές συσκευές, καλλιντικά. Ακόμη πολλά ταξίδια και άλλες εκπλήξεις σας περιμένουν. Ζήστε μαζί μας τη μαγεία της εκπομπής Μπορώ. Μισό λεπτό. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, συζητάμε στο διάλειμμα πάρα πολλά από όσα έχουν ήδη υποθεί. Ο πατέρας όμως Τιμόθεος ήθελε να μας δώσει μια απάντηση σχετικά με το υλικό. Πρέπει να πούμε αποδεσμεύσει. Βεβαίως. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό θα θέλαμε να μας πείτε. Πατέρα Τιμόθε, τώρα μπροστά στην εκπομπή, εγώ δεν φοβάμαι, ήρθα λοιπόν στην Αρχιεπισκοπή σας, μου στέλνει κάποιον αρχιερέα σας, ο πατέρας Συνοδεινός, και μου είπε γιατί κάθισες και του λέω βοήθησέ με, κινδυνεύω. Πάω στην Αρχιεπισκοπή σας και ευτυχώς τουλάχιστον είχα κασετόφωνο επάνω μου για να μην με πείτε τρελό και μου λέει κυρία κοινωνική λειτουργός που έχετε, ότι εγώ σας απειλώ, ότι αν το πήρα χοντρικά από την εκπομπή που κατέγραφα το γεγονός, ναι, και διάφορα άλλα. Έτσι βοηθάτε εσείς ως εκπροσώποι της εκκλησίας.
εκκλησίας, γιατί εγώ ως εκπρόσωπος εκκλησίας γνωρίζω και ευχαριστώ το Θεό μου, έχουν διδάξει ότι να δίνεις ένα πιάτο φαγητό. Μας. Και το δίνω μέχρι τώρα από αυτό που έχω. Να σου απαντήσει, Νίκο μου. Ορίστε, πατέρα Τιμόθε. Καταλαβαίνετε την αγωνία του, καταλαβαίνετε τι έχει ζήσει, τι έχει βιώσει, πώς ζήτησε την βοήθεια. Απλώς το λέω, απλώς θα ήθελα έτσι με πολύ ευγένεια και ευθυμότητα και με πολύ αγάπη να πω και εγώ 2-3 πράγματα. Βεβαίως, βεβαίως. Θα τολμήσω να πω ότι με βομβαρδίζετε και βρήκατε τώρα ένα στόχο και έχετε πάρει ένα μυδράριο και ρίχνετε. Λοιπόν, επήγε στον πατέρα Θωμά Συνοδεινό, ο οποίος βέβαια δεν τον εδέχτηκε, διότι θα είναι υποχρεωμένος αυτός να δικάσει ως πρόεδρος του δικαστηρίου και όπως δεν εδέχτηκε τον ιερέα, δεν εδέχτηκε και τον ενδιαφερόμενο. Έχει πάει σε πάρα πολλούς ναούς και έχει ζητήσει βοήθεια και έχει δοθεί σε πολλή βοήθεια για αυτό το θέμα. Εμένα μου δώσανε βοήθεια. Μπορώ λοιπόν να σας απαντήσω. Κανένας δεν μου έδωσε βοήθεια πριν από 23 χρόνια. Μισό λεπτό, Νίκο μου. Μισό λεπτό, δεν διακόπτουμε. Μπορούσε και επήγε στους ναούς ή επήγε σε δύο τηλεοπτικά κανάλια τώρα. Στην Ιεράρχη Επισκοπή με το DVD και με μία αναφορά να καταθέσει όλα αυτά τα προβλήματα, δεν ήρθε. Αυτά δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Βεβαίως θα αναγκαστώ να συμφωνήσω με την κυρία Τζάνη ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα, υφίσταται. Όμως θα τολμήσω να πω και τούτο, κοινωνία ανθρώπινη είμαστε. Οι άγγελοι είναι στον ουρανό, οι άνθρωποι είναι στη γη και αγωνίζονται. Πατέρα Τιμόθε, γιατί μας λέτε ότι δεν ήρθε στην Αρχιεπισκοπή, αφού για αυτό το λόγο ήρθε. Για αυτό το λόγο για να μοιραστεί την εμπειρία, να καταθέσει, να καταγγείλει το γεγονός. Πατέρα Τιμόθε, σε ποιον επήγε. Πατέρα Τιμόθε. Το είπε τώρα, πες σε ποιον πήγες. Νίκο, σύγχρεμα, δεν γίνεται συζήτηση, Νίκο μου, με φωνές. Δεν μπορούμε έτσι να συνεννοηθούμε οι άνθρωποι. Δέχομαι ότι πριν από 23 χρόνια. Πού πήγε, αγόρι μου, όχι, Νίκο μου, εμείς θα σου ζητάμε συγκεκριμένες ερωτήσεις για να βοηθήσουμε. Στον πατέρα Συνοδεινό πήγες, δεν με δέχτηκε. Δεν σε δέχτηκε. Όχι. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Μετά από το εκεί και πέρα. Αυτό το πράγμα. Το ακούτε. Γιατί είναι άλλο η συζήτηση που κάνουμε στο σαλόνι το τηλεοπτικό και άλλο το τι γίνεται στην πραγματικότητα πίσω από τις κάμερες. Βλέπετε ότι τώρα το δηλώνει ότι δεν τον δέχτηκαν. Ο πατέρας Συνοδεινός δεν τον δέχτηκε. Εγώ γνωρίζω αυτό το γεγονός. Και γιατί θα πρέπει να αρχίσει η αντιμετώπιση ένας ιερέας που το πιστοποιεί το ίδιο το βίντεο ότι ασελγεί πάνω σε έναν άνδρα 40 ετών και να έχει ίση μεταχείριση και αντιμετώπιση από εσάς το θύμα. Συμφωνώ απόλυτα, το τηλέφωνο μου το έχετε, θα του το δώσετε και θα κλείσει ραντεβού και θα έρθει να με συναντήσει. Σύμφωνοι, αλλά σκεφτείτε, χαιρόμαστε που το ακούμε αυτό, αλλά σκεφτείτε ότι δεν θα έπρεπε να είναι αυτή η διαδικασία και αυτή η εικόνα που δίνουμε προς τα έξω. Ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να έρθει μόνος του να χτυπήσει την πόρτα της εκκλησίας, να γίνει δεκτός εκεί, να καθίσουν με προσοχή, είπε, με αφοσίωση και με αγάπη Νίκος, να τον ακούσουν και να τον βοηθήσουν. Ο Νίκος, συγχωρέστε με τώρα, εντάξει, πάμε σε πολλές λεπτομέρειες. Μας είπε ο Νίκος ότι ο πατήρ Θωμάς Συνοδεινός δεν τον δέχτηκε και του έστειλε έναν άλλον. Αυτός ο άλλος δεν μπορούσε να πάρει αυτά τα πράγματα, δεν μπορούσε να ενημερωθεί. Πήρε. Πατέρα, αγαπητέ πατέρα, πήρε. Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση? Γιατί κάθεσες να μην το πω γιατί ντρέπομαι δημοσίως. Μου είπε απέντησε ο άλλος αρχιμανδρίτης. Ένας ψηλόλεπτος που εγώ δεν γνωρίζω την Αρχιεπισκοπή, γιατί δεν έχω πατήσει στη ζωή μου. Το αν πήγα σε εκκλησία, θα σας απαντήσω ευθερσό. Πριν 23 χρόνια όταν πίναγα, γιατί είχε κάτι σοβαρό στην οικογένειά μου, χτύπησα στον πατέρα Ιωάννη στη λεωφόρα βουλιαγμένη και σε αυτόν είμαι ευγνώμων και τον ευγνωμονώ και θα τον ευγνωμονώ γιατί είναι άγιος άνθρωπος και φοράει και σέβεται τα άγια ράσα που φοράει. Χτύπησα την πόρτα του, πραγματικά μου έδωσε κάθε μεσημέρι φαγητό να περνάω εγώ η μητέρα μου και το ανιψάκι μου που υπήρχε τότε. Όταν όμως ορθοπόδησα στα πόδια μου και μπόρεσα και πήρα αυτά που μου ανήκανε να πάρω σαν άτομο με ειδική ανάγκη, ούτε ξαναπάθησα. Ο πατέρας Ιωάννης βρίσκεται στη λεωφόρο βουλιαγμένη, στον Άγιο Παντελεήμονα. Στον Άγιο Παντελεήμονα τον ευγνωμονώ ύστερα από 23 χρόνια και ας βγει, αν μπορέσει να με διαψεύσει ότι εγώ πήγα ποτέ. Είναι αλήθεια αυτά και σας αγαπά πάρα πολύ. Και τον ευγνωμονώ. Εγώ προσωπικά, σαν Νίκος, σαν προσωπικότητα τον ευγνωμονώ. Έχω μάθει στη ζωή μου να μην ζητάω γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περισσότερη ανάγκη από ότι εγώ. Ναι. Εγώ ευγνωμονώ τη μητέρα μου, ευγνωμονώ αυτούς που με μεγάλωσαν. Τώρα θα πρέπει να πάει ξανά στην Αρχιεπισκοπή και να ζητήσει τον πατέρα Τιμόθεο. 1,5 χρόνο έχει γίνει αυτό το γεγονός, προσπαθεί να το καταγγείλει, να ενημερώσει την εκκλησία. 1,5 χρόνο μπορεί να έγινε το, αλλά τώρα έγινε γνωστό το θέμα. Μην το λέτε έτσι, σας παρακαλώ. Πάντως, ειλικρινά,
Δηλαδή, παρακαλούμε, είναι λυπηρό να βλέπουμε ότι η πόρτα της εκκλησίας. Κοιτάξτε, είναι κλειστή. Το θέμα δεν είναι όμως κάποια θέματα επειδή γίνονται γνωστά έτσι, μετά έτσι. Να παίρνουν τον δρόμο τους και να το μόνο θέμα είναι. Σκεφτείτε αν δεν υπήρχε και το υλικό. Φυσικά, το υλικό. Και βέβαια αυτό το επίμαχο υλικό το τώρα πρέπει να δούμε. Ακριβώς το βιντεοσκοπημένο υλικό να δούμε που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Ναι. Έφτασε πρέπει... σε εσάς, πατέρα Τιμόθε. Το βιντεοσκοπημένο υλικό δεν έφτασε. Εμάς μας έδωσαν σε ένα DVD την εκπομπή η οποία προεβλήθη σε άλλο τηλεοπτικό κανάλι. Ναι, και άρα, μάλιστα, που δεν φαινόταν το πρόσωπο του Νίκου. Ακριβώς, ούτε του ενός ούτε του άλλου. Και ξέρετε, αυτή τη στιγμή η διαδικασία από εκ μέρους Αρχιεπισκοπής είναι σε μια δυσκολία, ναι. Διότι οποιοδήποτε όταν θα θέλει να δικαιολογηθεί και να αμυνθεί θα πει, μα τι λέτε, δεν είμαι εγώ αυτός. Σωστό είναι αυτό. Αυτό και που λέτε το ζητήσαμε με έγγραφο από την Αρχιεπισκοπή επίσημο και ακόμη περιμένουμε να μας το δώσουν. Εάν λοιπόν ο Νίκος το έχει, θα πρέπει να μας το δώσει ώστε να βοηθήσει όλη τη διαδικασία. Μα το υλικό, συγγνώμη Νίκο, το υλικό αυτό θα πρέπει να διατεθεί ούτως ή άλλως και στις δικαστικές αρχές και στον εισαγγελέα για να γίνουν, να προχωρήσουν οι δικαστικές ενέργειες. Έτσι. Άρα ο Νίκος με το συγκεκριμένο υλικό θα στην Αρχιεπισκοπή, στον πατέρα Τιμόθεο, θα απευθυνθείς. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Εγώ δεν το έχω το υλικό, αλλά και πάλι είδατε τι σε λέω. Εγώ θα, δεν, το, θα βρεθεί δεν, το υλικό. Δεν, έχω, θα βρεθεί. Δεν βάζω όλους τους ιερείς το ίδιο. Ο κάθε ιερείς σέβεται το έργο του. Λοιπόν, το στο κανάλι που το πήγα. Το έδωσε ο Νίκος σε άλλο κανάλι. Στο κανάλι που το πήγα δεν ξέρω. Δικαιούται να το πάρει. Θα πάρει το υλικό. Θα πάρει. Θα τον βοηθήσουμε και θα το έχει στα χέρια του. Και στην διάθεση των δικαστικών αρχών. Έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς. Μάλιστα. Εμένα με πληροφόρησαν ότι ζητήθηκε και από τον εισαγγελέα. Έτσι. Δεν ξέρω εάν έχει πάει ήδη στον εισαγγελέα. Ποιος είναι υπεύθυνος, έχει γίνει έγγραφο από την Αρχιεπισκοπή και προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να μας διευκολύνει και η εισαγγελική αρχή να το πάρουμε. Ναι, πάντως έχει μείνει ένα κενό, προτού αποδεσμεύσουμε, γιατί τώρα θα ήθελα να τον αποδεσμεύσουμε τον πατέρα Τιμόθεο. Αναφερθήκατε, κάνατε μια αναφορά που συζητούσατε τώρα στο διάλειμμα. Ζητούσατε τιμωρία περί ομοφιλοφιλίας. Ιδρατικής. Ναι. Δεν τιμωρήθηκε ποτέ. Δηλαδή, τι προβλέπετε γι' αυτό, μην μένουν κενά, ο κόσμος ρωτάει, δεν κατάλαβε. Να σας ρωτήσω κάτι, η Εκκλησία της Ελλάδος απαγορεύει τον ομοφυλόφιλο έρωτα, υπάρχει θέση για τον ομοφυλόφιλο έρωτα γενικά? Δεν είναι θέμα της Εκκλησίας της Ελλάδος, είναι θέμα της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας. Επομένως, τι προβλέπετε? Αυτά τα πράγματα αντίκειται στην Ευαγγελική εντολή και διδασκαλία, στη ζωή του Ορθοδόξου Χριστιανού. Έτσι, αυτά τα πράγματα είναι δεδομένα και δεν τα αφηγηθεί κανείς. Το θέμα το οποίο ακουμπήσατε είναι το εξής. Ο εν λόγω ιεράρχης προσέφυγε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Όταν, λοιπόν, εσείς όμως δηλώσατε προηγουμένως. Περιμένουμε να εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για να προχωρήσει οποιαδήποτε πατέρα Τιμόθε. Πατέρα Τιμόθε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας γίνονται αποδεκτές από την Ιερά Σύνοδο και την Εκκλησία μας? Άλλοτε ναι, άλλοτε έχω. Έχουμε δύο μέτρα, δύο σταθμά. Τι συμβαίνει? Γιατί εγώ ξέρω αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που έχουν βγει για πολλές περιπτώσεις ιερέων και αρχιερέων και η Εκκλησία μας δεν τις αποδέχεται. Τότε λοιπόν τι ρόλο θα παίξει μια απόφαση θετική ή αρνητική από το Συμβούλιο Επικρατείας σε συγκεκριμένη περίπτωση του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου πρώην Αττικής? Η εκκλησιαστική διαδικασία προχωράει και γίνεται ανάκριση. Έχει οριστεί αρχιερεύς. Εγώ άλλο σας ρώτησα, πατέρα Τιμόθε. Άλλο σας ρώτησα εγώ. Δεν όχι, ξέρω. Όχι, σας παρακαλώ, αφήστε να τελειώσω. Όμως, επειδή βρισκόμαστε σε νόμο κρατούσα, κατάσταση της Εκκλησίας, υπόκειται δηλαδή σε νόμους, σαφώς αναμένεται και η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Εγώ δεν είπα το αυτό τι πράγμα. Θα πράξει στο τέλος το εκκλησιαστικό, το συνοδικό δικαστήριο, είναι θέμα δικό του. Άρα λοιπόν. Εάν... Θα πρέπει να γίνει και αυτό. Να το ρωτήσω κάτι. Πριν να γίνει μεγάλη φασαρία για τον Αττικής και πριν να φτάσουμε στα εκκλησιαστικά και στα δικαστήρια τα αστικά, δεν ήταν γνωστή η υπόθεση του Επισκόπου του Μητροπολίτη Αττικής? Δεν ήταν δέραστη ευώτηση όλος ο κόσμος? Δεν είχε ο Μιχαλόπουλος την ελεύθερη ώρα και στο κανάλι του, στο τηλετόρα, συνέχεια τις κασέτες και τον κορόιδευε και τα έβγαζε και τα μίλαγε και τα. Δεν αστευόμασταν όλοι με την περίπτωσή του? Το ερώτημα. Και εσείς τι κάνατε? Τι έκανε? Μέσα στην Ιερά Σύνοδο λέγανε αστεία για τον εσόρκο που φορούσε.
Δεν είναι γνωστά πράγματα. Δεν τα γνωρίζω αυτά, κύριε. Όχι, δεν τα γνωρίζετε. Τα γνωρίζετε. Τα γνωρίζετε πολύ καλά. Όχι, δεν τα γνωρίζω. Συμπληρώνετε τι χρονικό διάστημα από την ιστορία. Πάρα πολύ χρόνια πολλά. Πέντε χρόνια. Και ακόμα δεν έχει. Μα όταν, συγγνώμη, όταν έκανε τον Άγιο Πρεβέζη, όταν έκανε τον Άγιο Πρεβέζη, είναι γνωστή η φράση του Πρεβέζη που είπε στην Αίρα Σύνοδο: με ζηλεύετε, με πολεμάτε γιατί είμαι άντρα. Και χτύπησε και το χέρι του, γιατί όλε είστε αδελφέ. Αυτό είναι γνωστά λόγια του. Δεν λέω ότι όλες. Όλες, όχι. Οι παρόντες πάντα. Αλλά δεν είναι αυτό. Όχι, εγώ δεν είμαι αρχιερέας. Με συγχωρείτε. Λέω ότι είπε, ο συνάδελφός, ο δεσπότης. Και ποια είναι η τιμωρία δηλαδή, που θα έπρεπε, Ο Πρεβέζης, να σας θυμίσω, καθαρίζει. Όχι, δεν καταρρεύτηκε. Όχι, λέω τώρα για την περίπτωση ενός. Ένας ομοφυλόφιλος αρχιερέας ή ιερέας πρέπει αυτόχρημα, έτσι αφού αποδειχθεί ότι είναι, να καθαιρεθεί, να αποσχηματιστεί και να φύγει εκτός ιεροσύνης. Πολύ σωστά. Αλλά το αποδειχθεί. Να σας πω κάτι. Ο αρχιεπίσκοπος που ήταν Αττικής και έγινε αρχιεπίσκοπος και έμεινε μερικές μέρες αρχιεπίσκοπος και τον αναγκάσανε σε παρέτηση, κοινή συνενέση. Καθαρέθηκε, όχι. Έμεινε Αττικής πάντα. Πάντως, εγώ δεν ξέρω κανέναν αρχιερέα. Να σας πω, κύριε Κολάτο, δεν γνωρίζω κανέναν αρχιερέα, κυρία Δρούζα, έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε παράπονο. Εγώ ρώτησα πριν για βιασμό καταρχήν. Γνωρίζω ιερείς, έτσι, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί είτε για ομοφιλοφιλία, είτε για ανηθικότητα, είτε για το Α ή για το Β παράπτημα. Αρχιερέα, ο οποίος να έχει καταδικαστεί τελεσίδικα επίσημα από την Ιερά Σύνοδο, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, δεν γνωρίζω κανέναν. Και τι υπονοείτε με αυτό, ότι δηλαδή γιατί δεν έχουν συμβαίνει. Έχουν ασυλία. Να θυμίσω το γνωστό Άγιο Πρεβέζη. Ο Άγιος Πρεβέζης αυτό έμεινε επίσκοπος. Απλώς του πήραν την έδρα. Δηλαδή ήταν επίσκοπος χωρίς να έχει μητρόπολη. Είχε δικαίωμα να πάει στην εκκλησία, να ιερουργήσει, να κάνει ταφή, βαπτίσια, γάμους ως επίσκοπος, με αμοιβή επισκόπου. Έπαιρνε μισθό, σύνταξη επισκόπου. Ήταν επίσκοπος μέχρι το τέλος της ζωής, ήταν σεβασμιότατος. Απλώς του πήραν την έδρα. Μόνο αυτό τιμωρήθηκε. Ο γνωστός, πολύ γνωστός Άγιος Πρεβέζης. Να ενθυμίσω μια άλλη περίπτωση, την οποία όλοι μας γνωρίζουμε, ενός αρχιερέως Μητροπολίτου, που πριν λίγα χρόνια ήταν σε μια Μητρόπολη εκεί προς την Στερεά, Θεσσαλία, Βόρειο Ελλάδα κλπ. Για να μην συγκεκριμενοποιήσω ακριβώς κλπ. Ο οποίος για κάποιους τέτοιους λόγους αναγκάστηκε να παρατηθεί. Τέτοιους λόγους είχε ανακουστεί πάρα πολλά ανηθικότητες κλπ. Αναγκάστηκε να παρατηθεί. Και στη συνέχεια τον βλέπουμε όποια επισκοπή χειρεύει, όποια Μητρόπολη χειρεύει, βγαίνει μπροστά. Ευγνώμη ότι έχει επισκόπου. Χειρεύει μία επισκοπή η Μητρόπολη, τσακ, ακούγεται το όνομά του. Ο Μακαριώτος θέλει να τον τοποθετήσει εκεί. Δεν τα καταφέρνει εκεί, δεν χρειάζεται, είναι γνωστό. Δεν τα καταφέρνει εκεί, χειρεύει μία άλλη μετά από μερικούς μήνες, τσακ. Και τελευταία τι είχε γίνει. Επειδή δυστυχώς είναι στο τέλος ο Μακαριώτατος, έτσι, και πρέπει να αποκατασταθούν κάποια πνευματικοπαίδια του κλπ. Αναγκάστηκαν, έτσι, κάποιοι μέσα από τον κύκλο, δεν ξέρω ποιος, της Αρχιεπισκοπής, να στείλει κάποια στοιχεία σε τηλεοπτικό κανάλι, επειδή είχαν πάρει προηγουμένως κάποιο τηλέφωνο και πίεσαν κάποιους μεγάλους αρχιερείς να παραιτηθούν για να μπορέσουν να προωθηθούν τα νέα παιδιά που είναι δίπλα στο Μακαριώτα κλπ. Και επειδή δεν δέχτηκαν κάποιοι αρχιερείς, έβγαλαν στον αέρα, στη δημοσιότητα, κάποια στοιχεία για κάποιους. Γιατί για όλους έχουν κρυμμένα κάποια στοιχεία, τους ώστε να τον αναγκάσουν να παραιτηθεί για να μπει στη θέση να επιστρέψουμε τώρα στην περίπτωση. Ωραίος αγγελικός κόσμος. Που λέει ότι οι άγγελοι στον ουρανό, εδώ είναι οι άγγελοι. Είδατε αγγελικό κόσμο που ζούμε. Έπεσε η γραμμή. Αν μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τη γραμμή, θα λογικό είναι να πέσει η γραμμή. Εδώ, δηλαδή, ενώ θα έπρεπε, κυρία Δρούζα, αυτά όλα αναγκάζομαι και τα λέω παρόλο που φορά το ράσιο και ανήκω στην εκκλησία μας, έτσι στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αλλά πλέον το κακό έχει φτάσει στο προχώρητο. Η σύψη η οποία υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Βιασμών από ιερείς. Είναι πολύ μεγάλη, κυρία Δρούζα. Και δυστυχώς δεν βλέπω να υπάρχει ούτε εξυγίανση, ούτε να αλλάξουν τα πράγματα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Έτσι δεν καταδικάζουμε όλους τους ιερείς και τους αρχιερείς. Εξαιρέσεις φαϊνές, λιγοστές υπάρχουν και είναι άξιες προσμίμησης. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις, πάντως ιερέων δεν υπήρξε από την Εκκλησία καθαίρεση κανενός, τιμωρία κανενός. Αρχιερέων δεν γνωρίζω κανενός. Υπήρξαν αρχιερείς που είχαν καταδικαστεί για βιασμό. Δεν έφτασαν καν να δικαστούν. Ένας βιασμός έστω και στον χώρο της Εκκλησίας. Εάν δεν καταγγελθεί, πώς είναι δυνατόν να καταδικαστεί ή να γίνει γνωστό. Και προς Θεού. Άρα, εσύ Νίκο, τώρα τι έχεις κάνει. Και για να μην παρεξηγηθώ, συγγνώμη, κάτι σημαντικό. Για να μην παρεξηγηθώ σε καμία περίπτωση, δεν υποστηρίζω ότι οποιοδήποτε κατηγορείται για οτιδήποτε αμέσως το παίρνει και πάλι και το έχει κάνει σε καμία περίπτωση. Να μιλήσουμε και με την αδελφή σου. Μαρία, είσαι στη γραμμή μας. Στη γραμμή, ναι. Τι έχει γίνει στην περίπτωση του Νίκου, λοιπόν, με το συγκεκριμένο ιερέα. Τι έχετε κάνει νομικά.
Τι έχετε κάνει νομικά. Και για να καταλάβουμε, γιατί δεν θέλουμε να σε πιέζουμε να λες πράγματα που σε πληγώνουν μόνο και που τα θυμάσαι. Πόσες φορές. Γύρισε πράξη. Γύρισε 15 με 20. Να το ρώτησα κι εγώ. Πάντα χωρίς τη θέλησή σου. Πάντα χωρίς τη θέλησή σου. Πάντα τον παρακάλαγα. Πάντα το έλεγα. Σε παρακαλώ, έχεις παιδιά, οικογένεια. Δεν μπορούσες να αντισταθείς. Συγγνώμη, δεν μπορούσες. Κυρία Δρούσα, κάτι σημαντικό επάνω. Ναι, γιατί ναι. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όπως... Μισό λεπτό, πάτερ, μισό λεπτό. Ναι. Όταν μπήκε στο σπίτι μου πλέον και πήρε κάποια χρήματα, πλέον εγώ τι θέλατε να κάνω. Έπρεπε να είναι. Τον παρακάλεγα χίλιες φορές να μου φέρει τα χρήματα πίσω τις πολυκατοικίες, 18.000 ευρώ. Εγώ το σπίτι μου κινδυνεύει να μου το πάρει η τράπεζα. Πώς η μάμα μου κινδυνεύει. Πώς τα πήρε, τα είχε σε ζήτημα. Τα είχε στο σπίτι μου για να πληρωθεί ο άνθρωπος που έβαφε τη βαφτιστική. Ωραία, και πώς ήρθε και τι είπε. Δηλαδή, πού ήξερε που είναι τα χρήματα, από πού τα βρήκε. Τα είχα επάνω συγκεκριμένα, τα είχα επάνω στον καναπέ του σπιτιού μου, επάνω στον καναπέ γιατί περίμενα να έρθει ο άνθρωπος να πληρωθεί. Τα είχα στον καναπέ. Αλλά της... σε ρώτησε κάτι άλλο ο πατέρας Μάξιμος. Όχι για τα χρήματα. Ακριβώς. Πώς είναι δυνατόν, Νίκο μου, έτσι να έρχεται κάποιος, είτε είναι κληρικός, είτε είναι λαϊκός, και να σε πιέζει για να κάνεις αυτό το πράγμα, έτσι, το οποίο το θεωρώ ανήκουστο και πρωτάκουστο, σε εισαγωγικά ανήκουστο. Δηλαδή, αδιανόητο να το δεχτώ εγώ, εάν δεν. Ενδιαφέρομαι και αν δεν μου αρέσει κάτι σχετικό κλπ. Και να υπομείνω με οποιαδήποτε φοβέρα κλπ. Δεν μπορούσε. Συγγνώμη, Νίκο, με λεπτό. Και εντάξει, μία φορά. Μπορώ να μιλήσω. Ναι, Μαρία. Πάτερ, είχατε δει την εκπομπή του κυρίου, του κυρίου Γεωργίου. Μιλάμε, παρακαλώ, ονόματα, σας παρακαλώ. Συγγνώμη. Είχατε δει την εκπομπή που είχε πεθεί το βίντεο. Ορίστε, δεν σας άκουσα. Πείτε μας εσείς ό,τι θέλετε. Λοιπόν, όχι, δεν έχει δει. Το ίδιο πράγμα συνέβαινε κάθε φορά. Όπως είχε παιχτεί στην εκπομπή, και ήτανε, δεν τον δεχόταν ο μικρός με τίποτα και γινόταν όλα με το ζόρι. Δηλαδή το ίδιο πράγμα γινόταν κάθε φορά, όπως ακριβώς το έδειξαν στο DVD. Το ίδιο πράγμα και εμείς τον ρωτήσαμε. Είχε προσπαθήσει να διαφύγει δηλαδή ο Νίκος και δεν τον άφηνε. Κάθε φορά τον έσπρωχνε και κάθε φορά τον απειλούσε. Ωραία, μέσα από τις φωνές, από τις απειλές που γινόταν, ας πούμε, μετά από κάθε φορά μετά από την πράξη αυτή, δεν υπήρχε, ας πούμε... Πριν από την πράξη καταρχήν, τι μετά από την πράξη. Όχι, ότι καθόταν, λέμε τώρα ότι... Κυρία Δρούζα, θέλω να σας μάλλον θέλω να πω. Επειδή εγώ δεν τρέπομαι ούτε τον πατέρα απέναντί μου, ο άνθρωπος όταν η μητέρα μου είναι μέσα στο σπίτι και έρχεται και βαράει 8, 10, 12 η ώρα την πόρτα τη νύχτα και του λέω, σε παρακαλώ, είναι η μητέρα μου μέσα, έλεος. Τι περιμένεις από τη μητέρα μου. Τι θέλω να πω, τον παρακάλω για να μην μου συμβεί τίποτα με τη μητέρα μου. Μην καταλάβει η μητέρα μου μέχρι την προκειμένη περίπτωση που άνοιξε το στόμα μου. Η μητέρα μου ήταν μέσα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ναι, και η μητέρα μου δεν ήξερε τίποτα. Ξαναλέω, είμαστε σοβαροί. Σας παρακαλώ. Συγγνώμη, ξαναλέω, είμαστε σοβαροί. Τι εννοείται, κύριε? Έχουμε έναν άνθρωπο. Εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα. Μισό λεπτό. Νικόλα, σε παρακαλώ. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ένας άνθρωπος με κινητικά προβλήματα. Και με όποια άλλη επιβάρυνση, έτσι. Γιατί αν φοβήθηκε, αν εκβιάστηκε, αν του υποσχεθήκανε, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει, γιατί αυτός ο ιερέας έκανε αυτή την πράξη, όντας μάλιστα και ιερέας. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, κύριε. Συγγνώμη. Και είμαι εδώ... για αυτόν τον λόγο. Αυτό το είπαμε. Και όμως, θέλω να... Όχι, από εκεί και πέρα, δεν είναι δυνατόν να δεν βάζουμε κυρία Τζάνη, σε αυτό που λέτε, έχετε δίκιο. Αλλά δεν πρέπει, δεν έχει σημασία, κυρία Τζάνη. Ήταν χωρισμένη, λοιπόν, και είχε κάποια προβλήματα. Είχε το παιδί στο σπίτι, γιατί ήμουν και εγώ μόνο μου και είχα το παιδί της αδερφής μου. Ήμουνα λοιπόν ως τα 29 χρόνια, αγαπητέ μου πάτε, με το παιδί της αδερφής μου και με ένα παιδί. Λοιπόν, δεν ντρέπομαι λοιπόν. Θα καθόμουν λοιπόν στα 42 μου, σε έναν τρισάβριο ντρέπομαι που φοράτε ράζα. Σε έναν τρισάβριο που αυτή τη στιγμή εγώ τρέμω. Θα καθόμουν στα 42 μου να δείξω ότι τώρα
στη 42 μου ξαφνικά θυμήθηκα ότι εγώ θέλω να πάω να πάω από αυτό μου, εδώ και μου. Να βάλω μια γυναίκα 70 χρόνια να πάει να χρεωθεί στα 42. Εγώ μπορώ να σταματήσει εδώ η συζήτηση. Θα ήθελα νομικά τι έχει γίνει, παρακαλώ. Ναι, Μαρία, εσύ που είσαι. Ναι, ναι, νομικά. Όσο μπορείς, πιο ψηφιακά. Έχει προχωρήσει η εισαγγελέα. Ο δικηγόρος τώρα που έχει κάνει τις μηνύσεις κατά. Συγγνώμη, δεν καταλάβαμε. Ο δικηγόρος τώρα που έχει κάνει. Πες μας λίγο πιο, γίνε συγκεκριμένη. Ναι, την υπόθεση να ανέλαβε κάποιος δικηγόρος. Ναι. Ο οποίος. Από την πλευρά σας έχει εννοείς. Προχωρήσει, ναι, νομικά, εισαγγελέα. Τώρα εγώ ήμουν εδώ που βρίσκομαι στην επαρχία. Τα περισσότερα τα ξέρει ο μικρός. Μα ο μικρός δεν ξέρει, γιατί κι εσείς ως αδελφοί του ξέρετε όλα τα πραγματικά περιστατικά, όλα αυτά που συνέβησαν και δεν ξέρετε τι έχει γίνει νομικά, που είναι το άμεσο που ενδιαφέρει για να υπάρξει μια... Όχι, έχει προχωρήσει, αλλά... Ναι, αλλά πού έχει προχωρήσει, εσείς... Αφού είσαστε ως αδελφοί του, δεν ενδιαφερθείτε εσείς, ποιος θα ενδιαφερθεί. Μάλιστα, κοιτάξτε, είναι η μητέρα... Η μήνυση τώρα έχει γίνει 15 μέρες που έχει γίνει. Μαρία, μισό λεπτό. Μισό λεπτό τότε, γιατί εφόσον είσαι εσύ στην επαρχία, παρότι είναι ένα θέμα τόσο σημαντικό για να δηλώνεις ότι απλά είμαι στην επαρχία και δεν ξέρω τι έχει γίνει υπόθεση νομικά, θα ήθελα και με την μητέρα του Νίκου, την κυρία Ουρανία, να την καλησπερίσω. Μας ακούτε, κυρία Ουρανία? Ναι, ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Θα θέλαμε να κάνουμε τώρα το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ναι. Και αμέσως μετά να είστε κοντά μας για να δούμε νομικά, ναι, αν εκκρεμεί, πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση και πώς μπορεί, γίνει. Και τι μπορεί να γίνει. Και η κυρία Μαυροϊδή, η οποία είναι διατεθειμένη να βοηθήσει, πώς μπορεί να βοηθήσει, εντάξει. Και εφόσον δεν έχουν άλλο δικηγόρο. Διότι συγγνώμη, κύριο Καλάτο. Ναι. Εάν υπάρχει άλλο συνάδελφος ο οποίος διαχειρίζεται την υπόθεση. Δεν μπορώ εγώ να ξεκινήσω κάτι. Το λέω αυτό δημόσια για να μην παρεξηγηθώ εγώ, διότι είναι θέμα καθαρά διοντολογικό. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Επειδή την εκπομπή την φτιάχνουμε μαζί, έλατε κοντά μας να την παρακολουθήσετε ζωντανά. Να μοιραστείτε μαζί μας τις εμπειρίες σας, να απολαύσετε το πλούσιο μπουφέ και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Ηλεκτρικές και οικιακές συσκευές, καλλιντικά. Ακόμη πολλά ταξίδια και άλλες εκπλήξεις σας περιμένουν. Ζήστε μαζί μας τη μαγεία της εκπομπής «Μπορώ». Συνεχίζουμε. Η κυρία Ουρανία, η μητέρα του Νίκου, είναι στη γραμμή μας. Μας, ναι, ακούτε, ναι, καθαρά? Ναι. Ωραία. Κυρία Ανδρούζα, χαίρομαι, ναι, που σας βλέπω και θα σας ακούσω. Ευχαριστώ, κυρία Ουρανία. Λοιπόν, σας μιλάω ειλικρινά, όχι... Εγώ όταν μεγάλωσα τα παιδιά μου με περηφάνεια. Δεν είχα βγει ούτε για ζητιανιές ούτε τίποτα. Δούλευα και εργαζόμουν και μεγάλωνα την οικογένειά μου. Και ήμουν άντρας και γυναίκα σαν μητέρα. Πώς χάθηκε ο πατέρας του Νίκου? Χάθηκε βεβαίως. Απήχε χάθηκε ο πατέρας του Νίκου. Έπαψε υποκατοικία γιατί είχαν κάποιο φόβο, κάποια αυτή απέναντι στο σπίτι μου. Δεν τα ακούσαμε. Άντρα μου, και έπρεπε εγώ εδώ να ανοίξω να βάλω φωτάκι μπροστά στο σπίτι μου. Αυτό προτιμούσαν να γίνει. Δεν το έχω συνηθίσει αυτό το φωτάκι εγώ στο σπίτι μου, δυστυχώς. Κι αν ο Νίκος, εγώ ήμουν στην Κρήτη, δεν μου μαρτύρησε το παιδί μου από την αρχή. Σαν του πάρθηκαν τα λεφτά όλα αυτά, εγώ ήμουν αναγκασμένη να πάρω δάνεια για να δώσω τα λεφτά. Κυρία Ουρανία, πόσο καιρό μένατε στην Κρήτη και πόσο καιρό εδώ στην Αθήνα? Γιατί έχω και το άλλο παιδί μου στην Κρήτη και κατεβαίνω και κάτσω το παιδί να το μαζέψω, γιατί είναι ελληνικό κι αυτό. Να το μαζέψω, να το κλείνω. Πείτε μου, πείτε μας. Να μιλήσω 10-15 μέρες. Άρα το μεγαλύτερο σας διάστημα ήσασταν κοντά στον Νίκο, εδώ, ναι, στην Αθήνα. Και δεν είχατε αντιληφθεί το παραμικρό, παρότι εκείνος δεν σας είχε εκμυστηρευτεί. Ερχόταν σαν παπάς στην αρχή, μετά άρχισα να υποψιάζομαι τα βήματά του. Τι εννοείτε? Τον τρόπο που να χτυπήσει η πόρτα. Μάλιστα. Με έναν μυστικό τρόπο, δηλαδή ένοχο. Έχω πάρει είδηση, κάτι καταλαβαίνω, δεν του μιλούσα. Ναι. Να καταλάβει, να τραβηχτεί από το σπίτι μου. Αυτός ο άνθρωπος όταν έμπαινε στο σπίτι σας ήταν ευγενής απέναντί σας? Όχι, μου έλεγε, γιαγιά τι κάνεις, έτσι πέρασα να πάω μια καλημέρα. Τι σας έλεγε? Γιαγιά τι κάνεις. Ναι, και μετά. Να σας πω μια καλημέρα. Ναι, να σας πω μια καλημέρα. Αυτή ήταν η απάντηση. Μάλιστα. Ναι, Νίκο, τι συμβαίνει, δεν μου αρέσει ο τρόπος αυτός. Μαμά, τίποτα, δεν ήθελα να με στενοχωρέσει, διότι έχω πρόβλημα με την καρδιά μου. Έχω πρόβλημα, είμαι με το σάχαρο, έχω πρόβλημα με πίεση, έχω φτάξει 28 πίεση. Μάλιστα.
Θέλω να πω κάτι. Επειδή εδώ είμαστε κοντά όλοι και όλοι μας έκανε εντύπωση αυτό το 15 φορές. Κυρία Ουρανία, μισό λεπτό. Μας έκανε εντύπωση αυτό το 15 φορές και θα κάνει και στους τηλεθεατές. Έχουμε ένα άτομο εδώ, έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει μια έλλειψη ισορροπίας ψυχική, έχει κάποιες μεγάλες αγωνίες, έχει ένα σωματικό πρόβλημα, αλλά δεν είναι μόνο σωματικό το πρόβλημα. Έχει μια νευρική αδυναμία, η οποία είναι έντονη, το βλέπουμε, κλαίει συχνά, τρέμει. Όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να τα εκμεταλλευτεί ένας έμπειρος άνθρωπος και οι παπάδες είναι έμπειροι άνθρωποι. Δηλαδή είναι κάτι που δεν καταλαβαίνουμε για έναν άνθρωπο υγιή 15 φορές, κάτσε κάποια στιγμή, του λες όχι. Για το παιδί, αυτόν τον άνδρα που έχει όμως κρατήσει ένα κομμάτι παιδιού μέσα του, το βλέπουμε και τα παιδιά και που έχουν προβλήματα. Ευάλωτος, ευάλωτος. Και που το λέμε παιδί, μπράβο, και πολύ σωστά. Λένε παιδί. Ενώ δεν έπρεπε να το λέμε παιδί, άντρα 42 ετών, τώρα στέλνει. Εύκολη λία όμως. Ναι, είναι ευκολία. Γιατί ως τώρα διστάζαμε να το πούμε αυτό που βλέπαμε όλοι. Έτσι. Νομίζω ότι έχω και τον άκρο ρόλο να το πω, αλλά κάποιος πρέπει να το πει. Και αν αυτό είναι αληθινό, έτσι όπως όλο ακούγεται και έχει καταγραφεί στο βίντεο. Έχει καταγραφεί σε εικόνα. Εντάξει, κυρία Δρόζα, πολλά γίνονται σήμερα. Μέχρι να αποδειχτεί, έτσι υπάρχει το τεκμήριο αθωότητος, πρέπει να το σεβόμαστε όλοι μας. Νομίζω είναι βασική αρχή αυτού του συντάγματός μας. Μέχρι να αποδειχθεί λοιπόν, αν αποδειχθεί αυτό, καθιστά έτσι περισσότερο έτσι, την πράξη αυτή φρικαλέα και φοβερή. Πού βρίσκεται η υπόθεση νομικά τώρα, κυρία Ουρανία? Ζητήσατε εσείς, αναζητήσατε ένα δικηγόρο? Έχει γίνει μήνυση και πάει δικαστικός υπόθεση. Έτσι μην πάει δικαστικός. Ναι, αυτό που μας λέτε όμως, συγγνώμη, μισό λεπτάκι, αυτό που μας λέτε είναι πολύ γενικό και αόριστο. Θα πρέπει σαφώς να γνωρίζετε αυτή τη στιγμή σε ποια διαδικασία βρίσκεται η υπόθεση. Δηλαδή, τι ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Πείτε μας, έχει γίνει μήνυση. Μετά από τη μήνυση, τι έχει γίνει? Δηλαδή, έχει οριστεί δικάσιμος. Δικάσιμος αποκλείεται να έχει οριστεί. Όχι, εάν... ακόμα δικάσιμος όχι. Μα δεν μπορεί. Εάν όντως αυτό το αδίκημα. Διότι πρέπει να τονίσω και να πω το εξής, ότι αυτά τα αδικήματα, τα εγκλήματα, εάν και εφόσον αποδειχθούν, ανήκουν στη σφαίρα των ιδιαίτερων ιδεχθών εγκλημάτων. Και οι ποινές, βεβαίως. Είναι κακουργήματα. Οι ποινές που προβλέπονται είναι πολύ αυστηρές και ψηλές. Θα πρέπει όμως να διαφοροποιούνται πλέον, επειδή στις μέρες μας τα περιστατικά αυτά, τα εγκλήματα αυτά έχουν πάρει μεγάλη έξαρση. Πολύ και τείνουν πλέον να γίνουν κοινωνικό πρόβλημα. Θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση και με τον καινούριο νόμο τώρα που έχει ψηφιστεί, που δεν θέλω να μακρηγορήσω σε αυτό, διότι δεν είναι του παρόντος. Οι ποινές αυτές που επιβάλλονται είναι πολύ αυστηρές και θα πρέπει να διαφοροποιούνται από τα άλλα εγκλήματα. Ναι. Εξηγήστε μας τι λέτε, τι εννοείται ως διαδικασία. Έγινε η μήνυση, από εκεί πέρα τι έπρεπε άλλο. Επειδή τώρα εδώ, έτσι είναι γενικά, όπως μιλάμε, πρόκειται για κακούργημα. Δεν μπορώ να σας πω. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι, να ολοκληρώσω. Νόμιμα, δηλαδή, είναι ο δικηγόρος. Τι είναι στα χέρια του δικηγόρου, εγώ δεν ξέρω. Βεβαίως θα πρέπει, εφόσον η υπόθεση την αναλάβει ο εισαγγελέας, θα ασκηθεί ποινική δίωξη και θα πρέπει να κληθεί ο ιερέας να απολογηθεί. Ναι. Που προφανώς... αυτός έχει εξαφανιστεί από εδώ πέρα. Δεν έχει σημασία να έχει εξαφανιστεί. Ναι. Είναι υποχρεωμένος, θα κληθεί από τον ανακριτή να απολογηθεί. Εάν και εφόσον απολογηθεί, τότε θα κληθεί με βάση τα στοιχεία που θα έχουν σωρευτεί μέχρι στιγμής, που θα αποδειχθούν δηλαδή, με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τι αποδείξεις θα υπάρξουν, ή να προφυλακιστεί να φεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Το χαρακτηρισμό του αδικήματος θα τον δώσει ο ανακριτής και ο εισαγγελέας με σύμφωνη γνώμη και από εκεί και πέρα θα κριθεί κατά τη βαρύτητα του αδικήματος με βάση τα στοιχεία, τις μαρτυρίες, το υλικό αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, το βίντεο. Και όλα αυτά θα κριθούν από το δικαστήριο. Εάν και εφόσον όμως χαρακτηριστεί το αδίκημα βιασμός, μιλάμε για ιδιαίτερα ιδεχθές αδίκημα. Έφυγε από το σπίτι, έχει φύγει από την πολυκατοικία. Μετά τη μήνυση έγινε αυτό. Ναι, έχει φύγει. Το ίδιο βράδυ. Ή αφού η ιεραρχία. Το ίδιο βράδυ που επέκτηκε η εκπομπή. Από την εκπομπή έφυγε. Από εκεί και πέρα με πήρε χθες ο κύριος Νικολόπουλος στο τμήμα, ο αρχιπαζινόμος που του κατέδωσε τη μήνυση, και είπε ότι πήγε στο τμήμα ο λεγόμενος ιερέα και απλά τα διαψεύδει. Να διαψεύσει τι, κυρία Δρούζα? Στο τμήμα πώς πήγε, δεν μπορεί να πήγε. Και τον κάλεσε εισαγγελέα με εισαγγελική διαταγή. Μάλιστα. Και... πήγε και έκανε, από ό,τι μου είπε ο κύριος Νικολόπουλος στο τμήμα της περιοχής μας, ότι πήγε και τα διαψεύσε. Να διαψεύσει τι, την αλήθεια? Την αλήθεια, να διαψεύσει. Η κατάθεση δεν μπορεί να δώσει έτσι μόνο στο αστυνομικό τμήμα. Εδώ μιλάμε για ένα αδίκημα το οποίο είναι σοβαρό με βάση αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να δώσει κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα και να φεθεί ελεύθερος και να φύγει. Έτσι δεν μπορεί να γίνει. Ο κύριος Νικολόπουλος. Τώρα εγώ δεν γνωρίζω ο δικηγόρος. Μαρία. Δεν μπορώ να σας πω εγώ τίποτα. Θες κάτι να πεις εσύ, η Μαρία, η αδελφή του Νίκου, η Μαρία. Να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, σε ακούμε.
Είναι άλλο να. Κυρία Δρούζα, με ακούτε? Ναι, κορίτσι μου. Εγώ δεν θέλω. Συγγνώμη την ποινικολόγο, δεν θέλω μόνο τη τιμωρία του πάτερ. Εγώ θέλω να τιμωρηθούν και οι υπόλοιποι που το γνωρίζαν και δεν μας είπαν. Άντε, δεν θέλω να το πούν στην αστυνομία. Σε εμά γιατί δεν μας το είπανε, αφού το γνωρίζαν και. Δηλαδή δεν πρέπει να τιμωρηθούν όλοι αυτοί. Μιλάς για. Α, μάλιστα. Μιλάει για του. Για τους ενίκους της πολυκατοικίας. Ναι, εγώ ήθελα να πω το εξής και κάτι το οποίο δεν μου δόθηκε η ευκαιρία. Καταρχήν αυτό πρώτα, Κατερίνα. Βεβαίως. Φέρουν ευθύνη οι ενίκοι της πολυκατοικίας. Εάν οι ενίκοι της πολυκατοικίας γνώριζαν ότι συνέβαιναν αυτά τα πράγματα και οι ίδιοι και οι ενίκοι της πολυκατοικίας θα ήταν υποχρεωμένοι ήδη να καταγγείλουν. Σε πόσους ανθρώπους είχες μιλήσει? Σε πέντε. Πέντε άτομα. Ναι, Μαρία. Πώς έγινε? Είχαν μια συνέλευση, έχω κατέβει λοιπόν στην Αθήνα. Και λέω, δεν ήξερα ότι έχουμε τόσο έξυπνο παιδί εμείς μέσα στο σπίτι μας, γιατί ο Νικόλας μπορεί να είναι 42 χρονών, το μυαλό του είναι 20, 15. Σας μιλάω ειλικρινά. Συνήθως όμως, αν ναι. Ξέρεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Μισό λεπτό, Μαράκη, κάνει μια περιγραφή. Είναι ένα παιδί ο Νικόλας, δεν μπορεί να έχει το μυαλό ενός 42 ετών. Γιατί αν έχει το μυαλό ενός 42 ετών θα έχει πράξει και διαφορετικά. Λοιπόν, έχει γίνει συνέλευση λοιπόν της πολυκατοικίας και λέω, δεν ήξερα ότι έχουμε τόσο έξυπνο παιδί και τα κάνει τόσα όλο τόσα. Που δεν φαίνεται πουθενά, τέλος πάντων. Και λέω, ξέρετε τι κάναμε όμως για να πιάσουμε τον πόντικα. Λέει, τι κάνατε, βάλαμε κάμερες. Ο κύριος που γνώριζε ο ένας θες μου λέει, τι μου είπε. Πιάσατε τον πόντικα. Λέω, πιάσαμε. Και τι πόντικα, αρουραίο. Και είχε κάτι κοφτερά δόντια που ό,τι έβρισκε μπροστά του τα έτρωγε. Και μου λέει η παπαδιά λοιπόν, μου λέει, για πέστε μας τον πόντικα. Λέω, δεν μπορώ να σας πω το πόντικα, γιατί είμαι κυρία και θα πάθετε κεφαλικό. Γιατί το κρατούσα μέχρι να τελειώσουν τα πράγματα. Λέω την άλλη την κυρία που ήταν διαχειρίστρια, της λέω, γνωρίζετε νομικά αυτός που καλύπτει το έγκλημα, πώς λέγεται. Και μου λέει, όχι, θα μας πείτε εσείς. Όχι, λέω, εσείς θα μου πείτε πώς λέγεται. Γιατί καλύψατε ένα έγκλημα. Και μου λέει, θες να πεις κάτι για μένα. Λέω, αν έχεις τη μίγα και μη γιάζεσαι να μου το πεις. Γιατί της είπα κάτι, πώς εγώ της το είπα με τη δικιά μου γλώσσα, πώς λέγεται αυτός που κρύβει το έγκλημα, λοιπόν. Εσείς ξέρετε ότι ποια είναι τα πέντε άτομα αυτά που είχαν ενημερωθεί από τον ίδιο τον Νίκο? Ναι, γνωρίζω, βεβαίως. Και για ποιο, μάλιστα. Άρα ποια είναι τώρα, τι συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους που σιώπησαν ενώ ήξεραν, δεν θέλει μονόμαστα. Ναι, εγώ θέλω και τη τιμωρία αυτών, πρέπει να τιμωρηθούν. Για πείτε μας, κυρία Μαυρίδη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, βεβαίως, από φόβο καθαρά, θεωρητικά, οι περισσότεροι δεν μπαίνουν στην διαδικασία και στην ιστορία και αποφεύγουν να καταγγείλουν. Φέρουν κάποια ευθύνη γι' αυτό. Αλλά επειδή πρόκειται, ο Νίκος είναι ενήλικος, θα έφεραν ευθύνη αν αυτό το περιστατικό συνέβαινε σε ένα παιδί ανήλικο. Άρα δεν έχουν καμία ευθύνη. Όπου ευθύνη ποινική, με την έννοια της ποινικής ευθύνης, δεν φέρουν. Εκτός και αν γνωρίζαν ότι, και αυτό πρέπει να αποδειχθεί πάλι από έγγραφα και από χαρτιά, εάν ο Νίκος είχε κάποια διανοητική πάθηση ή ήταν καθυστερημένο το παιδί και το εκμεταλλεύτηκε, εάν υπάρχουν κάποιες τέτοιες αποδείξεις, μαρτυρίες. Ένα ανήμπορο παιδί μπορούσε, κυρία μου, μπορούσε ένα ανήμπορο παιδί, μπορούσαν να το προστατέψουν. Το ανήμπορο, ακούστε με λίγο, νομικά εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να θέσω το θέμα, για να μην λέμε πράγματα και ενημερώνεται και δημιουργούμε λανθασμένες εντυπώσεις στον κόσμο. Το ανήμπορο παιδί δεν λέει κάτι. Ανήμπορος μπορεί να είναι σωματικά. Πρέπει να αποδειχθεί ιατρικά, με γνωματεύσεις ιατρών, μάλιστα, ότι έχει κάποια διανοητική αναπηρία. Που αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, μάλιστα, και δεν ξέρουμε. Ναι. Πάντως δεν συνηθίζαμε να φτάνουμε στους γύρω. Γιατί αλλά η μάνα που δίνει το παιδάκι του ανήμπορου, δεν φτάνουμε στους γύρω. Δεν φτάσαμε στους γύρω. Και ξέρετε, δεν φτάνουμε. Κύριε Κολάτου, σε αυτές τις περιπτώσεις το παιδάκι, το ανήλικο και η μάνα. Τι λέτε, κυρία Ουρανία? Σαν μάνα, εγώ το διαβεβαιώνω ότι έχει. Τι έχει? Κάποια αναπηρία, ο οποίο γι' αυτό έχει περάσει και έχει 80% στο επίδομα που παίρνει. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, από εδώ και πέρα, εάν και μπορείτε εσείς να αναλάβετε την υπόθεση, τι θα χρειαστεί να γίνει? Βεβαίως, θα πρέπει να εντοπίσουμε τι έχει γίνει με αυτό το βιντεοσκοπημένο υλικό, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Εάν έχει γίνει. Εσείς θα μπορέσετε να πάρετε από τον άλλο σταθμό το υλικό? Αυτό εάν δεν ξέρω, είναι θέμα, θα το προσπαθήσω. Νομικά, δεν ξέρω, ναι. Είναι υποχρεωμένος ο σταθμός να το παραδώσει, συνήθως, το υλικό που είχε δώσει ο Νίκος, καταγεγραμμένο στο σπίτι του. Νομικά μπορούμε να το πάρουμε με παραγγελία εισαγγελέως, εάν και εφόσον δεν χρειάζεται το δώσει. Χρειάζεται παραγγελία εισαγγελέως, εάν δεν δοθεί από το κανάλι. Ναι, που νομίζω ότι πρέπει να το δώσουμε, γιατί είναι ένα θέμα πλέον που έχει αποκτήσει τη δημοσιότητα. Προφανώς θα το δω. Αλλά είναι ένα στοιχείο το οποίο χρειάζεται. Είναι ένα υλικό πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι έχει γίνει με τη μήνυση και πού βρίσκεται. Πρέπει να δούμε και αυτό, έτσι, να δούμε τι έχει γίνει ακριβώς. Γιατί δεν μπορώ να έχω γνώση ούτε και να εκφράσω. Και από εκεί και πέρα. Τη στιγμή που δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ναι. Και από εκεί και πέρα, με την μήνυση πρέπει να δω πρώτα τι έχει γίνει για να μπορώ να πω πλέον τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Να σας πω κάτι. Ναι. Εγώ θέλω να δικαιωθεί πάρα πολύ ο αδελφός μου,
Γιατί δεν είναι μόνο ο αδελφός μου σε αυτή την κατάσταση, υπάρχουν και άλλα άτομα. Γιατί, τα οποία δεν μπορούν να βγουν να μιλήσουν. Μα στα υπηρεσία ή στα νοσοκομεία, ειδικών ατόμων, στα ιδρύματα ειδικών ατόμων, γίνονται πάρα πολύ βιασμοί. Και το ξέρουμε, πάρα πολύ καλά. Δεν μου είδε κανείς. Οι νοσοκόμοι παίζουν, οι διασκεδάζουν, και βεβαίω κάτι σημαντικό. Λέω στα ιδρύματα και στα ψυχιατρία, οι βιασμοί είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Είναι συχνό φαινόμενο. Σε ανήμερα. Εσεί το συγκεκριμένο, αμέσω κύριε Τζάνη, το συγκεκριμένο ιερέα δεν το γνωρίζατε. Δεν ξέρω καν ποιο είναι, δεν ούτε ξέρω το όνομά του. Και βεβαίω θέλω να συμπληρώσω κάτι. Φαντάζομαι ότι αυτό θα πρέπει το αδίκημα να έχει τη μορφή βιασμού. Διότι εάν έχει γίνει μήνυση με στοιχεία ότι και ο θελό ήθελε ή πήγε ή αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε ότι το αδίκημα πλέον δεν είναι κακούργημα. Μισό λεπτάκι. Δεν χαρακτηρίζεται ως κακούργημα και πάει πλημέλημα. Αυτά πρέπει να δούμε. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει μέχρι στιγμή. Σωστά. Ήθελα να θυμίσω. Δεν είναι πολλά χρόνια. Έτσι πρόσφατα μια παρόμοια περίπτωση και δεν ξέρω εάν γνωρίζετε τι έγινε. Που από κάποιο τυχαίο περιστατικό σε ένα ξενοδοχείο, δεν θυμάμαι τη λεπτομέρεια, συνελήφθη λοιπόν ένας ιερέας, ο οποίος έχει πάρει ένα καθυστερημένο κορίτσι, πραγματικά καθυστερημένο όμως. Δεν είναι η περίπτωση του Νίκου πάντα. Δεν έχει διανοητική καθυστέρηση για να το ξεκαθαρίσουμε. Μισό λεπτό. Εκείνο ήταν διανοητικά καθυστερημένο το κορίτσι. Ναι. Και το οποίο το πήρε από ένα ίδρυμα που ήταν και το έφερε στην Αθήνα και ήταν, το θυμάστε αυτό, σε ένα ξενοδοχείο και δεν ξέρω τι έγινε. Μα και το ίδρυμα στην Ελλάδα. Ναι, μισό λεπτό. Και το είχε λοιπόν εγκαταστήσει και το βίαζε κατά εξακολούθηση. Ένα πλάσμα το οποίο ούτε καταλάβαινε ούτε εκείνο. Όχι μόνο δεν καταλάβαινε, έχουν και ερωτισμό πολλές φορές. Ναι. Δεν γνωρίζω τι έγινε αυτός ο ιερέας. Βγήκε στα κανάλια, γράψαν οι εφημερίδες. Τι έγινε με αυτόν τον ιερέα. Καταλαβαίνετε ότι εδώ αυτό μιλάμε για ειδική περίπτωση, ιδιαίτερη περίπτωση, διότι εκμεταλλεύεται ένα παιδί το οποίο είναι ψυχιατρικό. Ναι, το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε όλοι. Οι νοσοκόμοι και οι γιατροί που εκμεταλλεύονται στα διάφορα ιδρύματα τα καθυστερημένα παιδιά, τα ψυχοσικά παιδιά, αυτούς που τους δένουν και τους βιάζουν. Γίνονται τρομακτικά πράγματα. Και εκεί υπάρχει κατάχρηση εξουσίας, γνωρίζετε, έτσι. Και επιστημονικά, και δοντολογικά δεν στέκει, και επιστημονικά. Ναι, και πέρα από το νομικό κομμάτι. Και μέσα πέρα... μια κοινωνία παρακμής. Έτσι. Εδώ μιλάμε για την ανθρωπολογική διάσταση του ζητήματος. Ναι. Δηλαδή, και θέλω πραγματικά να πω στους τηλεθεατές μας, να φροντίζουν οι ίδιοι να προστατεύουν τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τα ανήλικα παιδιά, τα παιδιά τα οποία έχουν ειδικό πρόβλημα ή παραμένουν μεγάλα παιδιά. Ναι. Λοιπόν, είναι ανθρώπινο θέμα. Σωστά. Κάθε Νικό. Παιδί δεν είναι ξένο, είναι δικό μας. Οποιοδήποτε παιδί. Αυτό, αν το σκεπτόμασταν, Νικό. Δεν θα ήταν είχε στα πράγματα. Είχε εκμυστηρευτεί σε σένα αν είχε κάνει κάτι αντίστοιχο σε κάποιον άλλον άνθρωπο? Του είχε ξεφύγει τίποτα? Σε αντίστοιχο, όχι. Αλλά από ό,τι μου είχε πει κάποιες φορές, βέβαια, εγώ σας το είπα και στο βίντεο, ότι εγώ δεν μπορούσα ποτέ να κάτσω. Σε κάποιον άλλον, Νίκο, μου ρωτώ. Δεν γνωρίζω. Δεν σου είχε πει? Όχι, δεν μπορώ να πω ψέματα, δεν γνωρίζω. Και σας είπα, ούτε η γυναίκα του, ούτε τα παιδιά του είχαν. Και μέσα σε μια νύχτα κατάλαβαν, αφού είδανε το DVD. Ναι. Χωρίς να φαίνονται πρόσωπα. Ναι, χωρίς να, γιατί ήταν και ειδοποιημένοι, ειδοποιήθηκαν από κάποια άτομα δικά μου. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και είδαν τα DVD και είδαν τον ιερέα. Και από εκεί και πέρα πιστέψανε. Άλλοι πιστέψανε, βέβαια όχι δεν πιστέψανε. Αρχίσανε και με... Και σήμερα δεν λένε κανείς καλημέρα, εδώ μέσα που μένουμε, δεν μας λέει κανείς καλημέρα, γιατί λέει κάναμε ρε εσείς την πολυκατηγία. Έτσι. Ναι, γιατί υπάρχει ο κόσμος, η νοοτροπία αυτή. Να σας θυμίσω κάτι, κυρία Ντρούζα. Συγγνώμη. Λογική αντίδραση. Πολύ ελληνική. Δεν μου λένε ούτε καλημέρα. Τώρα... Να σας πω κάτι. Μην σας κάνω εντύπωση. Όταν είχα πει ότι η Πρέβεζα ευθύνεται για τον Άγιο Πρεβέζη, μου κάνα μήνυση όλη η σύλλογη της Πρέβεζας. Κυρία Ντρούζα, και ο κυνηγητικός ακόμα. Πήγα στα κανάλια και θέλω μισό λεπτό να το διευκρινίσω και σε εσάς, γιατί σας αγαπώ πραγματικά. Στο αντίστοιχο κανάλι και σε εσάς, ότι πήρα τα εκατομμύρια της ζωής μου και έχω έρθει. Απαράδεκτα πράγματα. Απαράδεκτα πράγματα. Η πολυκατοικία θεώρησε ότι έγινε. Μισό λεπτό, Μαρία. Ρεζίλη, ρατσιστική συμπεριφορά. Όχι, ρεζίλη. Κάποια ένοικο, μάλιστα. Κάποιο συγκάτοικο τη πολυκατοικία. Περίμενα, αγάπη μου, ορίστε, κυρία Ουρανία. Δεν ξέρω τι όπω σα είπα. Δεν ξέρω την πολυκατοικία και δεν μα λέει κανεί καλημέρα. Δεν σα μιλούν και σε εσά δεν μιλούν. Γιατί δεν ζηλέψαμε την πολυκατοικία. Γιατί είχα τη δύναμη. Άρα ήθελα να το αποσιωπήσετε. Να το αποσιωπήσετε.
που είπα πριν. Να κάτσουμε, όχι, του είπα συγγνώμη. Μα πέφτει η αξία των διαμερισμάτων. Γιατί πέφτει η αξία των διαμερισμάτων. Μα γιατί τώρα, κύριε Κολάτο. Πολύ σωστό. Έχω χαρτί, έχω χαρτί. Μισό λεπτό, κύριε Ουρανία. Έχω χαρτί τη τράπεζα. Έχω χαρτί τη τράπεζα Ελλάδος, χαρτί τη τράπεζα Ελλάδος, γράμμα επίσημο που μου λέει κύριε Κολάτη, οι κάτοικοι τη Πλάκα έχουν μαζέψει υπογραφές να φύγετε από το σπίτι που είχατε, το Μουσείο Φυσίρα σήμερα, ναι. Για να, τα αυτιστικά παιδιά, γιατί πέφτει η αξία στο διαμερισμάτων του. Και μας διώξανε, γιατί ο Δήμαρχος ναι, αυτό είναι δηλαδή, άλλο ναι. Από την περίπτωση. Τώρα μέσα σε ένα διαμέρισμα έγινε μια πράξη τέτοια. Μισό λεπτό. Η αξιοπρεπή πολιτεία μα. Μα καταμίζω ένα λόγο, Ανούλα μου. Άρα θα έπρεπε με την οικογένεια του ιερέα που ασελγούσε να τα βάλουν όλοι και να. Ωραία, σε κανένα άλλο τον πιάσα. Σε τι πνευματικό κύριε Δρόζα, σκεφτείτε. Πάμε, αποδεσμεύω μόνο τον κύριο Κολάτο και τον ευχαριστώ πολύ. Γρήγορες διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Υπομονή, μισό λεπτό. Τώρα, σε αυτό το σημείο, επειδή ολοκληρώσαμε την σημερινή μας εκπομπή, ο Νίκος επιθυμεί και ζητάει από εσάς, κυρία Μαυροϊδή, να αναλάβετε την υπόθεση για να υπάρχει μια σίγουρη εξέλιξη και να μείνουμε κι εμείς κοντά να δούμε. Εφόσον το επιθυμεί ο ίδιος και θέλει να αναλάβω εγώ και δεν υπάρχει πρόβλημα με συνάδελφο, γιατί δεν ξέρω ούτε ποιος συνάδελφος υπήρχε, ούτε τι έχει γίνει. Μην μείνουμε σε αυτό. Ναι. Εφόσον επιθυμεί να δώσει την υπόθεση σε εσάς, για μας αρκεί αυτό και να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρχει. Θα παρακολουθήσουμε κι εμείς από κοντά. Θέλω να πω στον Νίκο, στη μητέρα του, στην αδελφή του και σε όλη την οικογένεια να κάνουν υπομονή, κουράγιο. Μένουν και στο ίδιο σπίτι, είναι δικό τους. Και θέλω να πω πρέπει η Εκκλησία όχι μόνο να αδρά τις ευκαιρίες και να κάνει χίλια δύο πράγματα, αλλά να σταθεί ο αρρωγός, βοηθός και συμπαραστάτης σε όλους αυτούς τους ανθρώπους έτσι που πάσχουν και υποφέρουν εξαιτίας ενός ανθρώπου. Ακούστηκαν πολλά σήμερα και βγήκαν συμπεράσματα για την Σίγουρα. Εκκλησία και για την ασυλία Σίγουρα. Που υπάρχει. Και είναι και αυτό ένα σημείο των καιρών έτσι που αντί ιερείς να προσφέρουν και να αγαπούν και να βοηθάνε τον κόσμο, κάνουν άλλα και διάφορα πράγματα. Νομίζω ότι πάντα οι ιερείς τα κάνουν αυτά και άλλα πράγματα πάντα κάνανε. Όχι, κυρία. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι οι πολίτες, Ανούλα μου, οι πολίτες, διαπιστώνουμε ότι τα πρόσωπα που έχουν ανάγκη, δηλαδή ηλικιωμένοι, τα παιδιά και τα άτομα που έχουν κάποιο πρόβλημα, είτε κινητικό, είτε νοητικό, αυτά τα παιδιά είναι ευάλωτα. Έτσι. Είναι θύματα. Ιδιαίτερη προσοχή έτσι. Σε αυτά. Και πρέπει να τα προστατεύουμε. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει κανένα καθόλου χρόνος. Δυστυχώς πρέπει να παραδώσουμε. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και την παρουσία σας. Καλό απόγευμα και εμείς αύριο και πάλι κοντά σας. Γεια σας.